Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Χαρδαβέλας και οι συνεργάτες του ανοίγουν τώρα τις πύλες του ανεξήγητου. Καλησπέρα σας. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Χαίρετε, καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Δεν μ' αρέσει αυτό που κάνω που μπαίνω έτσι και με την πλάτη μου στους ανθρώπους. Άλλη φορά θα είμαστε καθομένοι στη θέση μου. Καταργείται η είσοδος. Τι κάνετε, καλά? Ωραία, μια χαρά το βλέπω. Εσάς και εσάς. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Για κάτι τέτοιες στιγμές σαν τις σημερινές που θα ζήσουμε στην εκπομπή, χαίρομαι αυτή την εκπομπή. Το Σαββάτο. Είναι μια δύσκολη μέρα το Σαββάτο, ξέρεις. Πλεινόμαστε μέσα στο στούντιο Σαββατόβραδο τώρα, δεν είναι και τόσο ωραία τα πράγματα, αλλά έρχομαι με χαρά μερικές φορές στο στούντιο για να κάνω την εκπομπή. Και μία από τις εκπομπές αυτές είναι η σημερινή. Διότι ο αθέατος κόσμος που κάνω την Τρίτη είναι το μεγάλο μου παιδί, είναι ο σκληρός, ο μαχητικός, ο καουμπόι που χτυπάει τα σκάνδαλα, τον Εφραίμ, τέτοια πράγματα. Αυτή η εκπομπή του Σαββάτου μου δίνει την ευκαιρία να γινόμαστε λίγο παιδιά. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και σήμερα θα γίνουμε παιδιά. Γιατί σήμερα, ούτε λίγο ούτε πολύ, θα σας πάμε σε ένα χωριό μάγων στην Κρήτη. Ένα καταπληκτικό θέμα. Εγώ σήμερα χρειάζομαι περισσότερο τη φαντασία σας και το συναίσθημά σας. Αυτό θα σας δείξουμε. Μπορεί να φαίνονται λίγο υπερβολικά. Θα σας δείξουμε ένα χωριό μάγων στην Κρήτη. Θα σας δείξουμε μια ιερά συνδόνη που είναι στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης, που βγαίνουν απάνω εικόνες αγίων. Θα σας δείξουμε δύο καταπληκτικά βίντεο, τα οποία μου τα έφερε ο Γιάννης και δείχνουν. Δεν θα μου τη δείχνουν. Δεν λέμε τι δείχνουμε. Να μην πούμε δείχνουμε. Είναι από το εξωτερικό τα βίντεο αυτά, δεν είναι της Ελλάδας. Θα μείνετε έκπληκτοι με αυτά που θα δείτε σε αυτά τα βίντεο. Και παράλληλα θα σας δείξουμε και κάποια οπτικά ντοκουμέντα που δείχνουν ότι στην περιοχή μας μπορεί να έρχονται και άγνωστες οντότητες. Σας είπα, σήμερα είναι ένα ταξίδι έτσι στο μαγικό, στο περίεργο, που χρειάζομαι τη φαντασία σας και που είναι πάρα πολύ ωραίο να γίνουμε και λίγο παιδιά και να πιστέψουμε αυτό που θέλουμε να πιστέψουμε. Πού θα πάμε λοιπόν? Θα πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι από την Κρήτη και συγκεκριμένα το χωριό Αλίκαμπος. Είναι ένα χωριό το οποίο βρίσκεται κάπου στα ψηλά, στα ορεινά των Χανίων. Αυτή η εκπομπή όμως δεν βασίζεται μόνο στο συναίσθημα και τη φαντασία, όπως προείπε ο κ. Χαρδαβέλας, γιατί θα δούμε και κάποια πράγματα που μας δίνουν συγκεκριμένες, αν θέλετε, μαρτυρίες για κάποια ξόρκια που λαμβάνουν χώρο από τα προϊστορικά χρόνια ακόμη. Στον Αλίκαμπο, λοιπόν, θα παρουσιάσουμε πράγματα που συμβαίνουν εκεί πέρα, παραδόσεις, θρύλους, την σολομονική μαγεία, καθώς και άλλα πράγματα που συμβαίνουν και μας παραπέμπουν στον χώρο του ανεξήγητου, των παραδόσεων και βεβαίως φαινόμενα που με τη λογική δεν βρίσκουν τη λύση τους. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής και θα δώσουμε το λόγο στην Όλγα. Αυτή η επισημότητα μου αρέσει, να δώσουμε το λόγο στην Όλγα. Θα είμαστε ένα συνέδριο. Το θέμα το πρώτο, κυρίες και κύριοι, είναι σαν να έχει βγει από ένα παραμύθι του Άντερσεν. Ειλικρινά. Είναι τόσο μεταφυσικό και τόσο περίεργο, που είναι σαν να παρακολουθούμε ένα παραμύθι και να ταξιδεύουμε σε έναν χώρο φανταστικό που μπορεί όμως να είναι και πραγματικός, γιατί τα πρόσωπα είναι πραγματικά. Δηλαδή αυτό που λέμε οι μάγοι στο χωριό υπάρχουν και έχουν συμβεί γεγονότα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Που θα παραμείνουμε και στη συνέχεια της εκπομπής στην Κρήτη, όμως για ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Μία ομάδα ερευνητών η οποία τραβάει κάποιες φωτογραφίες και που όπως υποστηρίζουν ήδη απεικόνισαν τελικά άγνωστα ταυτότητα σε πτάμενα αντικείμενα. Είδανε δηλαδή εξωγήινα σκάφη, όπως μας λένε. Τέτοιες φωτογραφίες έχουμε δει πολλές. Με τη διαφορά ότι κάποιοι αποδίδουν τις απεικονίσεις, λάθη της κάμερας, παιχνίδια του φωτός. Ο λόγος που επιλέγουμε τα συγκεκριμένα είναι πως περάσαν από ψηφιακή ανάλυση. Αυτό το οποίο απεικονίζουν ανήκει ακόμα στο χώρο του ανεξήγητου. Μάλιστα. Σε βλέπω σήμερα πολύ προχωρημένη. Τι εννοείται? Λέω φορεματάκι έτσι. Φορεματάκι πολύ. Είχα ξεπαγιάσει την πρώτη εκπομπή. Γιατί έβαλα ζακετούλα, τώρα είπα να το δοκιμάσουμε πάλι. Η γιαγιά σου, να δούμε τι θα πει στο τέλος αύριο. Παίρνει τηλέφωνο με το που τελειώνει η εκπομπή, δεν σου λέει? Ναι, 2 η ώρα. Λοιπόν. Εδώ πέρα δεν είμαστε έτσι εσείς μόνο για να παρακολουθείτε. Τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Θα τα δείτε τα θέματα και θα μπορείτε να παρεμβαίνετε. Θα έχουμε και μια πολύ ωραία κουβέντα με τους καλεσμένους μας. Θα σας πούμε σε λίγο ποιοι είναι, αφού δούμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να κερδίσουμε για λίγο χρόνο, να έχουμε μια ώρα μπροστά μας ελεύθερη. Λοιπόν, νομίζω ότι η σημερινή εκπομπή που δεν έχει ένα θέμα, αλλά έχει 4 θέματα, 5 ίσως, 5 θέματα, είναι ότι πρέπει για να ξεχάσετε τα προβλήματά σας. Να αφήσουμε στην άκρη και τα χρηματιστήρια και την οικονομική κρίση και τον Εφραίμ και όλα αυτά τα
φοβερά και τρομερά που μας βασανίζουν αυτές τις μέρες, και να ταξιδέψουμε σε χώρους φανταστικούς. Σε χώρους που θα συναντήσουμε αγγέλους, δαίμονες, μάγους, περίεργα σχήματα σε κουρτίνες. Θα μπούμε σε ένα σπίτι που μπήκε ο Γερολυμάτος τραγουδιστής και έφυγε τρέχοντας, γιατί συνάντησε και έζησε μερικά πράγματα που δεν μπορούσε να εξηγήσει με την παρέα του. Είναι μια εκπομπή που έχει, θα έλεγα έτσι, αυτό που πριν από λίγο έλεγα, ότι θα μας κάνει να γίνουμε λίγο παιδιά. Μαζί μας είναι ο κ. Μανώλης Βαρβούνης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καθηγητής λαογραφίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τον χρειαζόμαστε γιατί όλα αυτά που θα δείτε στηρίζονται και σε θρύλους και παραδόσεις της περιοχής που θα πάμε. Αμέσως μετά η κυρία Ελένη Δραγώνα. Καλησπέρα σας, κυρία Δραγώνα. Φιλόλογος, συγγραφέας αρχαιολογικής βίβλου των νεκρών. Φοβερός τίτλος. Δηλαδή. Πραγματεύεται τις αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων όσον αφορά τη μεταθανάτιο ύπαρξη. Πολύ ωραία. Ο κύριος Νικόλος Χαρακάκος, καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Θεολόγος, θρησκεολόγος. Τον χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Η Μάγδα Ιτσέγκου. Γεια σου, Μάγδα. Καλησπέρα σας. Δημοσιογράφος εδώ στο Άλτερ. Πολύ καλή συνάδελφος και καλή φίλη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος, καλησπέρα και εσύ. Καλησπέρα και εσύ. Διαμερισματικός σύμβουλος, δικηγόρος. Τι θέλει η Αλεπού στο παζάρι τώρα, δεν κατάλαβα. Όπως είχατε διαπιστώσει και από προηγούμενες εκπομπές, δυστυχώς ή ευτυχώς έχω μία μικρή έτσι, ασθένεια με τα θέματα αυτά του ανεξήγητου. Γιατί πιστεύω ότι είναι αυτά τα οποία είναι καλά να μας προβληματίζουν για την ύπαρξή μας την ίδια. Δηλαδή είναι κάτι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και ο κύριος Steve Mammals, καλησπέρα σας. Art Director, τον χρειαζόμαστε πάρα πολύ γιατί θα δούμε σήμερα κάποιες εικόνες και θέλουμε την εμπειρία του και την γνώμη του πώς μπορεί να σχηματιστούν αυτές οι εικόνες. 57-07-900 είναι 10 γραμμές για εσάς που είστε στη σπίτια σας, να τηλεφωνείτε και να παρεμβαίνετε. Και 57-07-955 για την επόμενη Σάββατο ετοιμάζουμε μια εκπομπή που πραγματικά θα είναι ένα σταθμό για τι περιπτώσει του ανεξήγητου. Γιατί προσπαθήσαμε να μπούμε στα μυστήρια τη Αμοθράκη, στα ονομαζόμενα καβίρια μυστήρια, που έχουν μια άμεση σχέση με τα Ελευσίνια μυστήρια, αλλά δεν είναι ακριβώ αυτά. Είναι τα μυστήρια που γινόταν η μύηση, εκεί πέρα μυηθήκανε, να σκεφτείτε, από τον Μέγα Αλέξανδρο και του Φαραώτου του Αιγύπτου μέχρι τον Κέσσαρα και τον Φίλιππο τη Θεσσαλονίκη κλπ. Πήγαμε λοιπόν στη Σαμοθράκη, όπου έγινε πραγματικά ένα παγκόσμιο συνέδριο κάποιων ανθρώπων που μαζευτήκαν εκεί πέρα για να φωτίσουν αυτά τα καβίρια μυστήρια που λέμε. Τα μυστήρια των μεγάλων θεών. Εκείνο που εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί το ρεπορτάζ το έχουμε κάνει, έχει πάει ο Γιάννης το έχει κάνει, είναι ότι ήρθαν από όλο τον κόσμο άνθρωποι, οι οποίοι στέλνουν πέρα από όλα τα άλλα και το εξής μήνυμα. Πρέπει να πάψει η ακαδημαϊκή κοινότητα να θεωρεί αυτά τα θέματα ότι είναι γλυογραφικά ή δεν είναι προσπελάσιμα από την επιστήμη. Αυτό λένε αυτοί όλοι οι άνθρωποι, κορυφαίοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο, που μαζευτήκαν εκεί πέρα για να βρουν τι γινόταν στα καβίρια μυστήρια, που γινόταν φοβερά πράγματα. Τους κατεβάζαν κάτω σε στοές και ζούσαν τον τρόμο του θανάτου και την επιστροφή στη ζωή. Και λένε, το μήνυμα αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό που βγαίνει από αυτήν την όλη την ιστορία, ότι αυτά τα θέματα, από τα μυστήρια της αρχαιότητας μέχρι τα μυστήρια που θα δείτε σήμερα, είναι θέματα που πρέπει να τα γνωρίζουμε και να τα βιώνουμε, γιατί τα ταξίδια της ψυχής έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από τα ταξίδια του σώματος. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, να δούμε την κάρτα για την επόμενη εκπομπή. Βεβαίως, να προειδεάσουμε λιγάκι τους τηλεθεατές για τι θα παρακολουθήσουν την επόμενη εβδομάδα. Το επόμενο λοιπόν Σάββατο, οι πύρες του Ανεξήγητου μπαίνουν στα μυστήρια της Αμοθράκης, τα καβίρια μυστήρια των μεγάλων θεών της αρχαιότητας. Για να είστε κοντά μας, δηλώστε τώρα συμμετοχή στο 210-5707-900 ή στο email piles@alter.gr. Από Δευτέρα στο τηλέφωνο 210-5707-852 και στο fax 210-5707-955. Και όπως κάθε Σάββατο, θα έχουμε βεβαίως για όσους παρευρεθούν εδώ πέρα στο στούντιο 6 μεγάλα δώρα.
Μπορείτε λοιπόν από την ώρα αυτή μέχρι τέλος εκπομπής, το επόμενο 2 ώρο, να δηλώνετε συμμετοχή στην εκπομπή αυτή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, δεν έχουμε κανένα τεράστιο σουρί να χωράει 100 και 200 άτομα, γιατί κάθε φορά παίρνετε τηλέφωνο και παραπονείστε. Πήραμε τηλέφωνο, αλλά δεν κληθήκαμε. Είναι περίπου 30 με 40 οι θέσεις. Οι πρώτοι άνθρωποι που παίρνουν τηλέφωνο καλούνται συνήθως. Μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτήν την εκπομπή, που πραγματικά έχει πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και βεβαίως, αν είσαστε, όχι 6, 8 οι τυχεροί, αν είσαστε ένας από τους 8 τυχερούς των δώρων, που είναι καλά και είναι ενδιαφέροντα, και γίνεται η κλήρωση κάθε φορά στο τέλος της εκπομπής, μπορείτε να πάρετε τα δώρα σας, όπως και για εσάς σήμερα υπάρχει αυτό το ίδιο θέμα. Πάμε λοιπόν στον Αλίκαμπο. Πάμε λοιπόν στην Κρήτη, στο χωριό Αλίκαμπος, εκεί όπου είναι ένα χωριό 180 κατοίκων. Ο χώρος των δαιμόνων, των αγγέλων, των μάγων ξεκινάει και εμείς λοιπόν πηγαίνουμε μαζί για να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα. Σολομονική. Τάγματα δαιμόνων. Επήγει άγγελοι, μάγοι και προφήτες. 180 μόνιμους κατοίκους έχει ο Αλίκαμπος στο γραφικό αυτό χωριό, στον Αποκόρονα Χανίων, αλλά σχεδόν όλοι ήταν ανέκαθεν εξοικειωμένοι με τις έννοιες αυτές. Στον Αλίκαμπο η μαγεία έχει θέση στην καθημερινότητα. Οι γυναίκες δεν συζητούν ανοιχτά το θέμα, αλλά οι άντρες, πιστοί στο παράδοξο, μιλούν για μάγια ακόμη και στο καφενείο και μαθαίνουν γητιές για να μπορούν να καθορίσουν πότε θα ζευγαρώσουν τα ζώα τους ή να αποφύγουν ανεπιθύμητες διασταυρώσεις. Η μαγεία και τα όρατα, αλλά άρρηκτα δεσμά της, δίνουν υπερφυσικές λύσεις σε καθημερινά ζητήματα ή χρησιμοποιούνται απλά για αστείο. Με άγνοια κινδύνου και πειρακτική διάθεση, σκαρώνουν προβλήματα για κάποιον, για να γελάσουν με το πάθημά του. Δεν υπάρχει εδώ περισσότερη κακία από ότι αλλού. Απλά στον Αλίκαμπο όλα σχεδόν αντιμετωπίζονται φυσικά, αλλά με μεταφυσικό τρόπο. Αυτό το χωριό τώρα έχει βγάλει και γιατρούς και καθηγητές από όλες από όλους τους κλάδους, έχει βγάλει επιστήμονες. Από όλους τους κλάδους έχει βγάλει και μάγους. Έχει βγάλει και προφήτες. Εδώ είχαμε ένα μάγο, μάγο τον λέγαμε, επειδή έγινε τα ντρόινα. Τα δίναγε σε επαφή με τη σύζυγό τους, με τη φιλενάδα τους. Καμιά φορά αυτός σου ρώταγε τα σημάδια του σώματος. Και αν δεν του λες σωστά, τον εδέρανε σατανάδες. Άλλοι που τα βλέπανε του ταδά ήταν με τη δαιμονική συνεργεία, να τα πούμε έτσι. Δηλαδή τα είχαν με τις δαιμόνους. Ήτανε μάγοι, οι οποίοι ήσαν και με τις δαιμόνους και άμα κάνανε τη δεσιά και δεν κατέχανε, καλιούσαζοι ξορκισμένους και δεν κατέχανε να τη διώξουνε, τον εδέρνανε. Τον έκανανε μπαούλο, τον έκανανε στρα στο ραβδί. Τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι ζούσαν έξω, στα χωράφια τους, είχαν τα σπαρμένα τους, τα σιτάρια τους, για να μην γίνονται ζημιές από άλλους παράγοντες, από πουλιά, από ποντίκια. Ξέρανε ορισμένα πράγματα, ξόρκια, τα οποία τα κάνανε και δεν πλησιάζανε. Δηλαδή δεν ήταν τα ζώα που λέμε. Στα ζώα ήταν άλλο ξόρκι. Mm. Για να μην τους φεύγουν τα ζώα, τα αρσενικά, τα δένανε και μένανε μόνο για το κοπάδι. Δεν φεύγανε, δεν πηγαίνανε σε άλλα κοπάδια, μόνο για το κοπάδι τους. Και όταν λέμε τα δέναμε, εννοούμε σε ένα επίπεδο μη ορατό. Βέβαια. Ή μπορεί να κάνανε και πειράγματα με αυτόν τον τρόπο. Να πειράζαν ο ένας τον άλλο. Καμιά φορά γινόταν και αυτό. Δηλαδή. Καμιά φορά γινόταν και αυτό. Μπορούσαν κάποιον να τον δέσουν και να μην μπορεί να κάνει ερωτική πράξη με τη γυναίκα του. Εντάξει, ακουγόταν καμιά φορά έτσι ότι υπήρχαν κάποιοι που είχαν μια σολομονική. Τι απογίνανε αυτά τα βιβλία. Γιατί η Σολομονική είναι σπάνιο βιβλίο. Ναι, είναι πολύ σπάνιο, δεν ξέρει κανείς. Και όσοι τα είχαν δεν το λέγανε για να μην γίνεται σάλος και βαβούρα και ιστορίες τέτοιες. Είχανε τη Σολομονική, ας πούμε. Εδώ πέρα έμενε και είχε λέει το ανώτερο βιβλίο που υπάρχε
σε αυτή τη δαιμονική συνεργία. Ποιο είναι αυτό? Για... Ναι, η Σολομονική λένε ότι... Ναι, η Σολομονική. Και την είχανε. Ένα βιβλίο, βιβλίο Σολομονικής. Αυτά τα βιβλία και... τι γίνανε τώρα? Γράφει όλα τα κακά πνεύματα, ξέρω εγώ, τα γράφει μέσα. Και το διαβάζεις, αλλά άμα γράφει και ορισμένα πράγματα που πρέπει να τα διαβάσεις για να συλλιώξεις. Όπως λέει ο παπάς στην εκκλησία, την ώρα που σηκώνει τα Άγια εξαιρέτες, γιατί στην εκκλησία μέσα υπάρχουν και η αιώνιος από ΠΑΕ και τα καλά πνεύματα. Και την ώρα που ο παπάς σηκώνει τα Άγια και λέει εξαιρέτως, διώχνει τις δαιμόνους από μέσα. Αλλά γι' αυτό και λέει και εξαιρέτως. Φοράτε και ένα φυλαχτό που δεν το φοράει κανένας άλλος. Πρώτη φορά το έχω δει. Ποιο? Αυτό εδώ? Ναι. Είναι ο Χριστούλης. Αλλά έχει δακρύσει. Ο Χριστούλης, το δάκρυ του. Το βλέπεις το κόκκινο το δάκρυ του? Ναι. Πιστεύω στο Θεό. Πιστεύω στο Θεό. Πιστεύω στους Αγίους. Αλλά... πιστεύω ότι υπάρχουν και διαβολικά να μάθει, γιατί καμιά φορά να λέει, συγχώρεσε με Θεέ μου και Παναγία μου, καμιά φορά στο ζόρε σου απάνω λες γαμό, το χρή, την πα, το θε. Ναι, τα λέμε αυτά τα πράγματα. Δεν είμαστε αμαρτωλοί, στο ζόρε μας απάνω, μας βάζει ο διάβολος απάνω και τα λέμε. Ή καμιά φορά λέμε ο διάβολος έφερε. Αυτό είναι σατανικό πράγμα που έγινε, λέμε, στις κουβέντες. Υπάρχουνε. Όπως υπάρχει και θεϊκή δύναμη, υπάρχουν και διαβολική δύναμη. Υπάρχει. Ο διάβολος. Έτσι δίνουμε λόγους στον Χριστό να κλαίει, ε? Ναι, ναι, ναι. Έτσι δακρύζει ο Χριστούλης. Υπήρχανε άνθρωποι εδώ, μάγοι, πιο, που ξέραν πιο πολλά από εσάς? Ήταν ο άλλος από Έλια και έδαινε. Ήταν δυο, τρεις, τέσσερις άνια που ελιούσαν και δένανε. Ένα καταπληκτικό χωριό. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εκεί πέρα μέσα πιστεύουν ότι ζουν με αγγέλους, με δαιμόνους, με μάγους, με ιστορίες διάφορες. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ επηρεασμένοι και το βιώνουν αυτό χρόνια τώρα. Πιστεύουν ότι μαζί με το κακό υπάρχει και το καλό. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο καθόλου, διότι υπήρχε, δεν υπάρχει τώρα. Θα σας τον δείξουμε. Είχαμε προλάβει πριν από μερικά χρόνια να τον καταγράψουμε. Τον τελευταίο μάγο αυτού του χωριού, ο οποίος έκανε φοβερά πράγματα. Μπορούσε δηλαδή να δημιουργήσει καταστάσεις που ήταν απρόβλεπτες και που ήταν καταστάσεις που στο μέλλον γινόντουσαν πραγματικότητα. Αντιλαμβάνεις ότι όλα αυτά όμως στηρίζονται σε θρύλους. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βαρβούνη ότι η λαογραφία, θα έλεγα, συντηρεί αυτούς τους θρύλους και αυτούς τους μύθους. Τους μελετά. Τους μελετάει και κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν ακόμη περισσότερο από γενιά σε γενιά. Γιατί βλέπω και νέους ανθρώπους τα πιστεύουν, δεν είναι μόνο οι μεγάλοι. Να σας πω, καταρχήν αυτό το οποίο είπε, ακούσαμε στο ρεπορτάζ, είναι ένα βιβλίο, λέει, Σολομονική, ανώτερο, ναι, από όλα τα άλλα βιβλία. Τέτοια βιβλία, δηλαδή χειρόγραφα, τι εννοούμε όταν λέμε Σολομονική, εννοούμε ένα χειρόγραφο, παλιά ήταν χειρόγραφα, το οποίο έχει μια σειρά από μαγικές συνταγές. Για να κάνεις το ένα, για να κάνεις άλλο, για να βρεις θησαυρό, για να γίνεις πιο όμορφος, για να βγάλεις λεφτά λευκής μαγείας ή μαύρης μαγείας, για να βλάψεις τον άλλον, για να του κάνεις κακό, να τον πεθάνεις κλπ. Τέτοια χειρόγραφα λοιπόν υπάρχουν πολλά. Εδώ σας έχω φέρει ένα που έχουμε δημοσιεύσει με ένα συνάδελφο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τον κύριο Μανώλη Παπαθωμόπουλο, είναι ομότιμος καθηγητής. Εγώ είμαι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ο Βερναρδάκης, μαγικός κώδικας, και μάλιστα μας το έχει εκδώσει η Ακαδημία Αθηνών. Διότι είναι σχολιασμένη η έκδοση, είναι στην αρχή το χειρόγραφο και πίσω τα σχόλια. Και είναι αυτό το πράγμα, μια Σολομονική. Μια Σολομονική. Όπως τέτοιες Σολομονικές υπάρχουν πάρα πολλές. Παλιότερα ένας πολύ σπουδαίος επιστήμονας, ο Ντελάτε, είχε εκδώσει μια σειρά ολόκληρη από τέτοια πράγματα σε τόμους. Δεν θέλω να πω το μοναδικό αυτό, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Μέσα σε αυτό υπάρχουν όλες οι μαγικές αυτές συνταγές. Σολομονική πια δεν, φαντάζομαι, δεν γράφεται πλέον. Δηλαδή αυτά είναι κείμενα πολύ παλιών ετών. Είναι μαζεμένα κείμενα που η ρίζα τους, γιατί ξέρετε αυτά έχουν μια πολύ μεγάλη παράδοση προς τα πίσω, η ρίζα τους βρίσκεται στην μαγεία της αρχαίας Βαβυλώνας και της αρχαίας Αιγύπτου. Και πώς ξέρουμε?
Ξέρουμε διότι και από την αρχαία Αίγυπτο έχουμε μαγικά κείμενα, τα οποία κατόπιν μεταφραστήκαν στα ελληνικά, είναι η μαγική πάπυρη, η κυρία Δραγώνα συζητούσαν προηγουμένως, έχει κάνει και εργασία σχετική με αυτό, και κατόπιν νεότεροι κώδικες, δηλαδή είναι κείμενα τα οποία στηρίζονται σε μια παράδοση που έρχεται από την αρχαία Αίγυπτο και την αρχαία Βαβυλώνα. Μάλιστα. Το αστείο σε όλη αυτή την ιστορία είναι το εξής. Εμένα μου φάνηκε αστείο τουλάχιστον. Ότι αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους αναπαράγουν το φόβο, μιλώντας για ιστορίες φοβερές και τρομερές, με πεθαμένους, με φαντάσματα, με βρικόλακες, με ιστορίες. Τι γίνεται λοιπόν, το λέει ο παππούς τον εγγονό και παρακάτω προχωράμε. Όλο το χωριό λοιπόν ζει σε αυτή την ατμόσφαιρα. Θα ακούσετε ότι πολλοί από αυτούς φοβούνται, αλλά παρόλα αυτά τους αρέσει πάρα πολύ να αναβιώνουν και να κρατάνε ζωντανούς όλους αυτούς τους θρύλους που έρχονται από πολύ περασμένα χρόνια για ύπαρξη, να πούμε, φαντασμάτων στο χωριό, μάγων που αντιμετωπίζανε τα κακά πνεύματα και όλα αυτά τα ωραία. Πάμε λοιπόν και πάλι στον Αλίκαμπο να δούμε τι συμβαίνει και μετά θα έχουμε καιρό να κουβεντιάσουμε. Στο χωριό των μάγων τίποτα δεν χαρίζεται. Τουλάχιστον όχι από τις αρνητικές δυνάμεις τις οποίες επικαλείται η μαγεία. Οι κάτοικοι βρέθηκαν πολλές φορές στη δυσάρεστη θέση να δρέψουν τους καρπούς της περίεργης παράδοσής τους. Δεν κάνουν χάρη οι δαίμονες σε κανέναν χωρίς αντάλλαγμα. Τα μαγικά επιστρέφουν στους χρήστες τους. Δαιμόνια, λένε, κυκλώνουν κάποιες νύχτες στο χωριό ή εμφανίζονται μπροστά σε ανθρώπους του Θεού ή ακόμη και στις εκκλησίες. Άνθρωποι νεκροί κυκλοφορούν ανάμεσα στους ζωντανούς. Ο τρόμος τροφοδοτεί τη μνήμη. Και όλα μοιάζουν σαν να συνέβησαν μόλις χθες. Πριν 45 χρόνια αυτοκτόνησε ένα άτομο στον Αλίκαμπο. Δεν ήθελε ο παπά Ανδρέας τότε, στο Θεό να το συγχωρέσει, είναι πεθαμένος, να το κηδέψει. Δεν ξέρω τι μεσολαβήσανε να γίνει κηδεία. Και πήγαμε από το σπίτι, παίρνουμε τον νεκρό και κρατούσα εγώ 100 μέτρα. Στα κάτω μέτρα μαλάσει ένας άλλος και πιάνει. Μόλις έπιασε ο άλλος, ήμουν δίπλα στον παπά. Ακούω τον παπά Ανδρέα το συγχωρεμένο και λέει, γίταξε έτσι σε μια γωνιά και λέει, περισσότεροι είναι αυτοί από εμάς. Άρα λοιπόν είδε κακά πνεύματα, για να το πει. Το άκουσα με τα αυτιά μου, δίπλα στον παπά. Πάμε στο νεκροταφείο, την κατεβάζουν κάτω. Λέει ο παπάς, πάρετε τα παιδιά σαν να φύγετε από εδώ, γιατί είμαστε όλοι στη φωτιά. Και ανοίξετε το μνήμα να την κατεβάσω. Ο άνθρωπος εζορίστηκε τόσο πολύ, από δεν μπορούσε το θυμιατό να το κρατά. Πριν να φτάξουμε στη στροφή, ο παπάς γύρισε και κάνει έτσι και κοίταξε ποιοι κρατούσαν στο κρέβατο. Και ήταν η μούρη του άσπρη, όπως είναι ασπρισμένος ο αζύλακας πέρα. Δεν είπε τίποτα, μόνο γύρισε και συνέχισε και πήγαμε στην Παναγία, τη θάψαμε, τη διάβασε, δεν τα διάβασε, πέντε, πέντε κουβέντες, όχι πολλά. Πώς διαβάζουν κανονικά το νεκρό, δεν τη διάβασε. Και τότε σημειρώνανε κιόλας και δεν τη μύρωσε. Παρά μόλις τα καμπόσα, μας λέει, κατεβαίναμε για να σπαστούμε και μας λέει, φύγετε, πάρετε την, αμέτε να την πετρώσετε, γιατί καήκαμε όλοι που ήμασταν εδώ πέρα. Για αυτή την είχαν, φαίνεται, οι διαόλοι βάλει, γιατί αυτή καήκε, μοναχίζει, έχει σε πετρέλαιο, απάνω της και καήκε. Και ήταν η δαιμονική συνεργία την είχε πια. Και έφυγε ο παπάς κατουρημένος. Φαντάζομαι πως θα ήταν κατουρημένος, γιατί μας λέει, μα μέτε πετρώσετε έτρινε και φύγετε, γιατί όλοι που ήμασταν εδώ πέρα, καήκαμε. Αυτή την κουβέντα είπε ο παπά Ανδρέας και σκόνησε και έφυγε. Δαιμονικά υπάρχουνε. Υπάρχουνε εδώ στο χωριό που έχουν πεθάνει άνθρωποι και τους βλέπουνε. Τη νύχτα τους βλέπανε. Τι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν ηρεμήσει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Υπάρχει θεϊκή δύναμη, αλλά για μένα υπάρχει και διαβολική δύναμη. Να λέμε την αλήθεια, εδώ στο χωριό μου, απέναντι, τη νύχτα που καθίζαμε εδώ πέρα να μπιστώναμε, ακούγαμε λες και γκρεμούσαν οι τροχάλοι και πέφτανε οι πέτρες κάτω και κάνανε και δείχνανε απέναντι. Λέει, οι διαβόλοι είναι, οι διαβόλοι είναι. Ναι, και το πρωί πιέναμε να μην και δεν ήταν τίποτα, όλα ήρεμα, όλα τα πάντα.
Έχετε ακούσει κι εσείς? Ναι, ναι, μα το άκουσα με τα αυτιά μου, το άκουσα, τους τροχαλούς και τρέχανε. Υπάρχουν και τα καλά πνεύματα, υπάρχουν και τα κακά. Αδερφό μου πήγαινε στο κυνήγι τη νύχτα, μαζί με το σκύλο, στη λίμνη του Κουρνά. Και είναι μια ρεματιά που έχουν το νερό και μόλις έστριψε τη ρεματιά, ακούει και χάλανε τα γρεμνά, χαλούσανε και γαβιές, κακό, φωνές και πιάνει τη γωνιά. Σαν να πέφτουνε χάλαρα και πιάνει τη γωνιά και περίμενε και έκλαιγε και ο σκύλος, τα άκουε και έκλαιγε και ο σκύλος. Και μαζεύει το σκύλο κοντά του και βάσταν την καραμπίνα και παίζει δύο πυροβολισμούς. Το πρωί που γύριζε ούτε μία μπέτρα δεν είδε να έχει πέσει. Ήταν και κακά πνεύματα, τάγμα και περνούσε. Και το έχει δει κι άλλος χωριάνος αυτό το περιστατικό, στο ίδιο σημείο. Αλλά που υπάρχουν και τα καλά πνεύματα, υπάρχουν και τα κακά. Τάγμα, δηλαδή έβλεπαν... Το τάγμα, το τάγμα το σατανάδο. Το είδαν ή το ακούσανε? Το άκουε τη νύχτα, το άκουε, αλλά δεν έπεσε, ο σκύλος φοβήθηκε. Είχαμε ένα παπά, λέγανε παπά Ανδρέας, ο οποίος από τα πολλά μισθά που είχε κάνει, βουρβουλάγιασε, καταχάριψε που λέμε. Που σημαίνει αυτό, βρικολάκιασε? Βρικολάκιασε. Παρουσιαζόταν ως παπάς σε σπίτια, σε τζομπάνιδες και μάλιστα του λέγανε τζομπάνιδες, παπά, οι γνωστοί, τα συγγενείς, εσύ τι αμαρτής έκανες? Και πιάνε με συγχωρείς τα κομπολόγια της κατσίκας στο ένα χέρι και στο άλλο λιγότερα και λέει αυτά είναι τα μισθά μου και αυτά είναι τα αμαρτίες μου. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν νεκρός. Δεν... Σατάνευε, σατάνας. Ο σατάνας παρουσιάζονταν όπως παπάς. Άλλο ένα περιστατικό μου συνέβη, ένας άτομο πέθανε στα Χανιά και πήγα και εγώ μαζί με 5-6 άτομα από εδώ από το χωριό και στο πολιτικό νοσοκομείο πέθανε και το βάναμε σε ένα φορτηγάκι και μπαίνω εγώ στο φορτηγάκι με 4 άτομα με το φέρετρο μαζί. Οι γονείς μπήκαν σε αμάξι ταξί και το φέρω με τις 12 ώρα τη νύχτα στον Αλίκαμπο. Πιάνω εγώ από αριστερά μπροστά. Και ένας στην Αθήνα είναι ένα φουντουλάκι στρατή, το λένε, από δεξιά. Και το βγάζουμε στο σπίτι. Το σπίτι ήταν άναβε φωλ μέσα. Και χτυπώ εγώ με το στιβάνι στην πόρτα, να ανοίξουν την πόρτα, να βάλουμε το νεκρό μέσα. Άκουσα και τις αλαχάτιες μέσα κανένα παιδί να πορεμίζει να ανοίξει την πόρτα, ήταν πριν κρεμαστά ο σαλιαδόρος. Και στεκόμα και κάνω έτσι στην ταράτσα και βλέπω έξω στην ταράτσα, σε αυτό το σημείο, μια γριά. Και στεκότανε. Και την κοίταζα και λέω, η γιαγιά του παιδιού πρέπει να είναι. Και όπου το είπα, ξεκινά και ξέρχονταν και ερχόταν και ερχόταν και έρχεται κατά πάνω από την ταράτσα και παίζει να μπει εδώ πάνω στην κεφαλή μου. Εγώ για να μην με σκοτώσει, τραβήθηκα έτσι και έσυρα και τον άλλο. Και μου λέει ο στρατής, τι έπαθε, του λέω τίποτα. Το ξέχασα αμέσως, δεν έπεσε τίποτα κάτω. Πάνω με το παιδί μέσα, έφυγα. Και όταν ήμουν πάρει στη γωνιά, το θυμήθηκα. Και πήγα σε ένα λεφτό στο σπίτι, που είναι απόσταση μεγάλη, και με τίνασε 3 ώρες ρίγος. Ήμουν παντρεμένος για τη χρονιά και κάτσε η γυναίκα μου ρούχα πάνω και κάθε και απάνω. Μέχρι να μου περάσει. Είχατε δει φάντασμα. Ναι. Έπαιξε τον πίδο κατά πάνω μου. Αλλά δεν έπεσε τίποτα. Τι ήταν, το έντιμα ήταν, τι ήταν. Φαντάσματα, δαίμονες, ζωντανοί νεκροί, απόκοσμα πλάσματα, ασύλληπτα τρομακτικές παρουσίες που στοιχιώνουν τις μνήμες αλλά και το παρόν του Αλίκαμπου. Ακριβό τίμημα μιας περίεργης συνήθειας, θρύλος, μυθοπλασία ή κάτι από τα πολλά ανεξήγητα που σίγουρα φοβίζουν αλλά και έλκουν για να κάνουν ίσως αυτόν τον σκληρό αμφισβήτητα κόσμο να έχει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Εγώ προσωπικά δεν έχω βιώσει τίποτα. Είχα έναν παππού όμως ο οποίος μου είπε. Ήταν μεγάλο στην ηλικία βέβαια, τότε ήταν 70-72 χρόνια, ήταν στα Αμερική και είχε έρθει και μου είπε μια ιστορία από τα αληθινή ιστορία βέβαια, όταν ήταν πριν φύγει στην Αμερική. Είχαν χάσει ένα άλογο μαζί με ένα ξαδερφό του και πήγαν και το ψάχνανε. Ήταν νύχτα και πήγε εδώ σε μια περιοχή που το λέμε ερημοκλησιές. Το ψάχναν το άλογο, ακούσανε πατημασκές αλόγου, αλλά δεν το είχαν δει. Μέχρι τότε είχε βραδιάσει, λέει να ξημερώσει πρώτα. Και μετά πάλι να πάμε να το ψάχνουμε. Κοιμηθήκαν σε ένα σπηλιάρι. Βρήκανε ένα σπηλιάρι μικρό και λένε να κοιμηθούμε εδώ και το πρωί θα σηκωθούμε να το ψάχνουμε. Με αυτόν που είχε πάει, τον είχε πάρει ο ύπνος. Τον παππού μου δεν τον είχε πάρει ακόμα ο ύπνος. Και ακούει μια φωνή από εκεί να τραγουδά και να λέει τη μαντινάδα. Ο παλιός σεβδάς δεν λιώνει, παραξανακαινουριώνει.
Εκείνη τη στιγμή κουνάει το ξάδερφό του, ήταν ξαδέρφια με τον άλλο που το ψάχναμε, με το να το κουνήσει, σταμάτησε φωνή. Και μου έλεγε, μέχρι που πέθανε, μου έλεγε, το μετάνιωσα, θα λέει, που τον εξήμισα, γιατί ήθελα να ακούσω το τέλος της Μαντινάδας και δεν το άκουσα. Είπαν ότι ήταν ο Βατσουπάς, ένας διάβολος παρουσιάζοντας, ήταν σε μορφή αλόγου γαϊδάρου, το οποίο δεν πείραζε βέβαια αυτός. Απλώς λέγανε οι παλιοί ότι αν τον έβλεπε, λέει, και τον καβαλίκευες που λέμε, ψήλωνε και μετά χανόταν και έπεφτε στη σκοτωνόσουνα. Αυτή την ιστορία μου την είχε πει πολλές φορές βέβαια. Και αυτό τραγουδούσε τη Μαντινάδα, ο Ατσουπάς. Ο Ατσουπάς. Ατσουπάς μου είπε ότι ήταν τώρα, τι ήταν. Άκουσα τη φωνή, δεν έβλεπε φυσικά τίποτα, έτσι. Δεν έβλεπε τίποτα. Απλώς είπε ότι το μετάνιωσα, λέει, που τον εξήμισα, γιατί είπε να ακούσω, λέει, το τραγούδι να τελειώσει και μετά να τον ξυπνήσω. Ένα γέρος επέθανε 105 χρονών. Και μου κουβίγιαζε κάποτε και μου λέει, όταν ήμουν πιτσιρικάς, 15-16 χρονών, άναβα τη φωτιά σε ένα ρούμα. Και κατέβαινε το τάγμα, κρύωνε για να με τη φωτιά. Και κατέβαινε το τάγμα, και όπως είχα, μου λέει, την καρβουνισιά, πιάνει ένα ξύλο και πέτανε σε τα καρβούνα πέρα από όλες. Τάκα, τούκου, τάκα, τούκου. Και εγώ ζάρωσα στη γωνιά. Και έτσι βλέπα καθαρά τα ξορκισμένα τα πνεύματα. Και ένα μου λέει, έρχεται και απογυρίζει από την πίσω μεριά όπως σε καθόμουνα και με μυρίζεται, μου λέει, στο αριστερό αυτή. Και κουφάθηκα. Και πέθανε 105 χρονών και από εκείνο το αυτή δεν ξανάκουσε πιο. Και σαν εξκροπήσανε, μου λέει, τη φωτιά. Λέει ο αρχηγός τον, άντεστε να φύγουμε γιατί αργούμε. Και πάνε στην Ξόπολη και σκοτώνονται 3 άτομα. Πειρασμοί. Να σου πω την κρυφή μου αλήθεια. Όταν η συνεργάτη μου, η Μίρκα Γιαννούλη, που έκανε το ρεπορτάζ αυτό στον Αλίκαμπο και το έκανε και πάρα πολύ καλά και την συγχαίρω για αυτό που έκανε. Γιατί έτσι το ψάξε πάρα πολύ. Όταν λοιπόν μου φέρε το υλικό και άρχισα να το βλέπω για να το μοντάρουμε. Τη ζήλεψα, γιατί ήθελα πάρα πολύ να πάω στο χωριό αυτό και να συναντήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους. Βλέπετε ότι συμβαίνει κάτι καταπληκτικό, ότι όλοι το πιστεύουν. Όλοι ζουν αυτή την κατάσταση μεταξύ αγγέλων, δαιμόνων, φαντασμάτων, διαφόρων βρικολάκων κλπ. Κλπ. Που το θεωρούν κάτι που είναι γεγονός. Δηλαδή δεν το συζητάμε ότι δεν συμβαίνει και το κουβεντιάζουν και πάρα πολύ σοβαρά. Είναι προφανές ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ επηρεασμένοι από θρύλους και παραδόσεις που ερχόντουσαν από προγόνους τους. Είναι φανερό αυτό. Είναι ένα χωριό πολύ ιδιαίτερο σε όλη την Ελλάδα όπου ζουν αυτές οι ιστορίες, οι παράξενες, οι περίεργες, μοναδικό θα έλεγα σημείο σε όλη την Ελλάδα, γιατί συμβαίνουν και αλλού σε άλλα, αλλά ολόκληρο το χωριό να πιστεύει ότι μιλάει με βρικόλακες, μιλάει με φαντάσματα, μιλάει με οντότητες περίεργες και όλο αυτό το πράγμα είναι μέσα στη ζωή τους, για μένα ήταν κάτι μοναδικό. Πάμε στην κυρία Δραγώνα, η οποία μπορεί να μας βοηθήσει λιγάκι. Ακριβώς. Βλέπουμε ένα ολόκληρο χωριό να μιλάει για φαντάσματα ή για επικοινωνία με ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή. Ναι. Είναι κάτι που το συναντούμε και στην αρχαία Ελλάδα. Βέβαια. Πώς εξηγείται? Ανέκαθεν οι άνθρωποι είχαν έτσι μία τάση να ψάχνουν τον αθέατο κόσμο, να το θέσω έτσι. Και γενικά αυτό τους όθησε στο να προσπαθούν διαρκώς να επικοινωνούν με τους ανθρώπους που είχαν φύγει από τη ζωή. Όλα αυτά φυσικά οδήγησαν σε διάφορες έτσι, πρακτικές που ανέπτυξαν οι άνθρωποι. Από αυτές που έχω μελετήσει εγώ τουλάχιστον πρακτικές. Αυτά δηλαδή υπήρχαν και στην αρχαιότητα, ναι, τέτοιες ιστορίες, έτσι. Ναι, δηλαδή είναι μια συνέχεια, μια αλυσίδα που δεν έχει διακοπή πουθενά. Βέβαια, όχι, όχι. Έρχεται από τα πάρα πάρα πολύ παλιά χρόνια και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Ακριβώς. Και το βιώνουν οι άνθρωποι και σήμερα και τότε εκείνοι βιώνανε, φαντάζομαι, ίδια πράγματα. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και είχαν αναπτύξει και διάφορες πρακτικές επικοινωνίας. Να το επιδιώκουν οι ίδιοι, δηλαδή να μην εμφανιστεί κάποιος εκλειπώντας μπροστά τους. Ναι, ναι, ναι. Ποιες μεθόδους γινόταν αυτό, γιατί αναφέρεται προηγουμένως κατηδίαν για νεκρομαντία, για κάποιες μεθόδους οι οποίες είχαν να κάνουν με οτιδήποτε σχετίζεται με τη φύση και με το μεταφυσικό επίσης. Ναι. Υπήρχαν, κατά κύριο λόγο, υπήρχαν οι πιο επίσημες μέθοδοι να επικοινωνούν με τον άλλο κόσμο. Τον άλλο κόσμο, ας το πούμε έτσι, γενικά. Θέσω, έτσι. Ναι. Αυτό γινόταν μέσω των μαντίων, θα λέγαμε. Mm-hmm. Αλλά θα έλεγα ότι η πιο έτσι άμεση επικοινωνία δεν ήταν τόσο επίσημη.
ήταν κυρίως, γίνονταν ιδιωτικά. Δηλαδή υπήρχαν κάποια ξόρκια τα οποία κυκλοφορούσαν υπόγεια και τα οποία μπορούσε ο καθένας να τα χρησιμοποιήσει και να καλέσει κάποιον νεκρό. Ναι. Κάποιο πνεύμα. Κάποιο πνεύμα, για, είτε για καλό είτε για κακό σκοπό, έτσι. Να ρωτήσω τη Μάγδα, εσύ πώς τα ακούσατε αυτά, τα πιστεύεις, τα δέχεσαι, τα απορρίπτεις, λες ότι είναι φαντασίας και ότι μπορεί, ή μπορεί να υπάρχει κάτι που μπορεί να μην το μπορούμε να το ξεχνιάσουμε. Πώς τα ακούς όλα αυτά? Εμένα καταρχήν φαντάζομαι όπως όλοι σας εδώ, μου αρέσουν πάρα πολύ να τα ακούω αυτά. Και μ' αρέσει αυτό πάρα πολύ. Γι' αυτό είπα στην αρχή. Πάρα πολύ. Είναι μια ωραία. Λοιπόν, μ' αρέσει αυτό το ανεξήγητο. Και αν εξηγηθεί κιόλας δεν θα έχει και ενδιαφέρον. Έτσι. Έτσι. Ωστόσο πιστεύω ότι υπάρχει. Ξέρεις, και το ότι υπάρχει μια ιστορία. Ναι. Όπου κάποιος έπαιρνε ένα τρένο, το όνειρό της ζωής του να πάει στο Παρίσι, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Το μεγάλο όνειρό της ζωής να πάει στο Παρίσι. Έπαιρνε λοιπόν το τρένο, αλλά κατέβαινε πάντοτε στον προηγούμενο σταθμό. Δεν πήγαινε στο Παρίσι, γιατί ήθελε να το κρατήσει μέσα του σαν ένα όνειρο ζωής και δεν ήθελε να το χαλάσει. Ακριβώς. Είναι αυτό που λες. Ότι μερικά πράγματα ας τα αφήσουμε εκεί πέρα. Μπορεί να είναι έτσι ωραία σαν όνειρο, σαν φαντασία, σαν ταξίδι, και δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε ποτέ να τα φωτίσουμε. Ξέρετε, πιστεύω ότι υπάρχει σαφέστατα και το καλό και το κακό. Εξαρτάται πώς χρησιμοποιείς οτιδήποτε. Δηλαδή, άκουσα την κυρία να λέει και τα ξόρκια, ότι τα χρησιμοποιούσαν και για καλό και για κακό. Εγώ στο μυαλό μου και στη σκέψη μου έχω συνηθίσει με την ιδέα ότι τα ξόρκια τα χρησιμοποιούμε μόνο για κακό. Mm. Και αυτό βέβαια όχι γιατί έχω κάποια προσωπική εμπειρία, γιατί το έχω δει στις ταινίες, το έχω ακούσει, το έχω διαβάσει. Αλλά σκέφτομαι αυτό που λέγατε και να δώσω μια συνέχεια, ότι σκεφτείτε να μας πούν μια μέρα ότι δεν υπάρχουν όλα αυτά. Φαντάζεστε πόσο θα γκρεμιστεί αυτή η βιομηχανία εντός εισαγωγικών που έχουμε φτιάξει. Γιατί γράφονται πράγματα, γυρίζονται ταινίες. Οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Σήμερα, αν μπει κανείς στο ίντερνετ μόνο και χτυπήσει τη λέξη φαντάσματα, τη λέξη εξορκισμός ή οτιδήποτε σε σχέση με οτιδήποτε μεταφυσικό και ανεξήγητο, θα βρει εκατομμύρια σελίδες. Μόνο από αυτό θα καταλάβετε τι γίνεται, τι χώρος υπάρχει γύρω. Είναι ένας χώρος που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και πάρα πολύ έτσι, κάποια στιγμή αναρωτήθηκαν, ο Χαρδαβέλας που έχει όλα αυτά τα χρόνια αυτή τη συγκεκριμένη πορεία, κάνει μια εκπομπή για τα ανεξήγητα. Ναι, κάνει μια εκπομπή για τα ανεξήγητα, γιατί για μένα αυτός ο χώρος του μυστηρίου και των σκοτεινών του γονιών έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμη και αν δεν μπορούμε να εξηγήσουμε επιστημονικά ορισμένα ζητήματα, τα οποία δεν γίνεται να τα εξηγήσουμε εμείς, αφού τα εξηγεί και η ίδια επιστήμη. Όμως εμένα μου αρέσει να τα προσεγγίζουμε, να τα αγγίζουμε και να τα αφήνουμε να λειτουργούν και λίγο μέσα μας. Σε έναν εσωτερισμό που είναι η ψυχή μας, είναι το πνεύμα μας, είναι η ανάγκη να ταξιδέψουμε στο άγνωστο. Να πάμε λοιπόν ξανά στο. Πού κάνουμε μια επίσκεψη ακόμη στον Αλίκα, που θέλω να έρθω λίγο στον κύριο Βαρβούνη. Γιατί προηγουμένως μου έκανε λόγο για έναν κώδικα ή για κάποια ξόρια που είναι γραμμένα με αίμα. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω, στην έρευνά σας που έχετε κάνει καταρχήν, έχετε αποδείξει ή τέλος πάντων έχετε βρει στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την δράση των ξορκιών, αν θέλετε? Κοιτάξτε, να σας διευκρινίσω κάτι. Δεν έχω μπει στον πειρασμό να τα δοκιμάσω. Δεν ξέρω τη δύναμή τους και δεν ξέρω την αντικειμενική τους δύναμη, εάν αυτή υπάρχει. Ξέρω την παράδοση τους. Να σας πω, αυτά τα οποία άκουγα στο βίντεο, όλα εντάσσονται σε μια λογική που είναι κοινή στη μαγεία. Υπάρχουν ορισμένα στάδια. Το πρώτο, η αγωγή των πνευμάτων. Να έρθει το πνεύμα, να το προσκαλέσουμε. Το δεύτερο, η προστασία του μάγου από το πνεύμα. Πώς εγώ που κάνω τη μαγεία θα προστατευτώ από το κακό πνεύμα που έρχεται. Η τρίτη, να χρησιμοποιήσω το πνεύμα για να κάνω αυτό που θέλω. Και το τέταρτο, να απολύσω το πνεύμα να σηκωθεί, να φύγει, να μην μείνει εδώ και με βλάψει. Μέσα λοιπόν σε αυτό. Αφού μας έκανε τη δουλειά μας, ναι, δεν το χρειαζόμαστε. Ακριβώς αυτά τα τέσσερα στάδια. Το πανάτι. Να φύγει για να μην μείνει εδώ. Ναι. Αυτό που λένε ότι αυτό που κάνει τα μάγια που εδώ πέρα έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Κυρίως οι μάγοι κάνανε είτε ένα κύκλο ή μια πεντάλφα με διάφορα σχέδια και καθόταν στο κέντρο. Πιστεύοντας ότι αυτό το σχήμα τους προστατεύει από τα πνεύματα. Ότι το πνεύμα δεν μπορεί να μπει μέσα, ναι, από, μάλιστα, τον κύκλο. Υπήρχε εδώ έχουμε αυτή πολλά τέτοια. Είναι η βασική αρχή του εσωτερισμού, ναι, και της μαγείας. Ναι. Που έχουμε πολλά τέτοια εδώ. Μερικά δε από αυτά τα ξόρκια στο Βερναρδάκι, ο κώδικα, έχουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό εδώ, είναι γραμμένα με αίμα. Στον ίδιο τον κώδικα. Ωραία, να το δείξουμε λίγο. Έχουμε μία. Ποια γωνία χρειάζεται για να φανεί. Αυτό, εκεί. Πού είμαστε, εκεί. Είναι ο έγχρωμος πίνακας. Αυτός εδώ. Ο έγχρωμος, ναι. Αυτός εδώ. Με το κόκκινο που είναι γραμμένο. Με το κόκκινο, ναι, αυτό το δείχνω να χτυλώ και κουνιέται. Και αν πάτε στην προηγούμενη σελίδα, έχει επίσης κάτι ενδιαφέρον. Ναι. Έχει το πόσο μάγος ή τέλος πάντων αυτός που το σχεδίασε αυτό το πράγμα. Ναι. Έβλεπε το πνεύμα. Έτσι. Και έχουμε και μία άλλη απεικόνιση. Ναι. Εδώ. Μάλιστα.
Πώς τα έβλεπε τα πνεύματα. Εδώ είναι πώς, ένα πουλί. Από... Πώς νόμιζε ότι τα έβλεπε. Εδώ βλέπω ένα πουλί εγώ πάντως. Έτσι τα έβλεπε, ναι. Σαν πουλί. Αυτό το πουλί. Εδώ. Εδώ, αυτό. Και εδώ. Αυτά τα σχήματα εδώ πέρα, αν πιο κοντά λιγάκι. Που σημαίνει ότι πολλές φορές έδιναν και μαγική μάλιστα αξία σε στοιχεία απλώς του φυσικού περιβάλλοντος. Διότι ένα μεγάλο μέρος της μαγείας στηρίζεται σε αυτό. Δεν λοιπόν, είναι τι βλέπουμε, είναι τι θέλουμε να δούμε. Μπορώ λοιπόν να κάνω μία ερώτηση, παρακαλώ, στον κύριο. Ναι, βεβαίως. Έχετε μπει ποτέ στον πειρασμό να δοκιμάσετε κάτι από όλα αυτά? Γράψατε ένα βιβλίο που προφανώς έχει ενδιαφέρον. Ναι. Είπατε όχι. Όχι. Γράψατε λοιπόν για ένα αντικείμενο το οποίο δεν το γνωρίζετε, δεν το έχετε δοκιμάσει, δεν. Εγώ έκανα δεν μπήκατε στον πειρασμό, αλήθεια. Να σας πω. Εγώ έκανα το εξής. Εγώ σχολίασα επιστημονικά ένα κείμενο. Δηλαδή, ποιες είναι οι ρίζες του. Όταν λέει χρησιμοποιούμε αυτό το υλικό, αυτή η παράδοση που ανάγεται. Αλλά στην πορεία των 10 χρόνων που χρειάστηκε αυτό το πράγμα για να βγει, έδειξα το χειρόγραφο σε μερικούς ανθρώπους οι οποίοι ήταν μάγοι. Κάνανε μαγεία. Για να μου εξηγήσουν μερικά πράγματα και να δω τι σημαίνει. Ας πούμε, είχε μέσα μερικά ακατανόητα γλωσσικά στοιχεία. Γραμμένα με ελληνικά γράμματα, αλλά δεν ήταν ελληνικά. Υπήρχε ένας συγκεκριμένος χότζας στην Κομωτινή, στον οποίο απευθύνθηκα. Ξέρετε ότι οι χοντζάδες συνήθως ασχολούνται και με τη μαγεία. Βεβαίως. Στον οποίο απευθύνθηκα και δεν το κρύβουν, και μερικοί πληρώνονται και γι' αυτό, για να μου εξηγήσει αυτά τα πράγματα. Κράτησε το χειρόγραφο αρκετό διάστημα. Όταν μου το παρέδωσε και μου είχε μέσα ταυτίσει και τα χωρία από το κοράνιο κτλ., μου είπε: είναι πάρα πολύ ωραίο να ξέρεις ότι μερικές από τις συνταγές δεν πιάνουν κιόλας. Άρα έχει δοκιμάσει. Σε επόμενη πάση, ένα λίγα από. Κύριε Χαρδαβέλα, μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Επειδή ανέφερε πριν ο συνομιλητής μου ότι υπήρχε ένας διαχωρισμός σε λευκή μαγεία και μαύρη μαγεία, έτσι δεν είναι? Ποιος είναι ο διαχωρισμός? Είναι αυτό που είπε η κυρία προηγουμένως. Συνήθως όταν λέμε λευκή μαγεία εννοούμε την καλοποιό μαγεία, δηλαδή που το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε καλό, να θεραπευθούμε, να μην φάει ο λύκος τα ζώα μας που μείναν έξω. Υπάρχει μαγεία δηλαδή για και αυτό το πράγμα? Ναι, υπάρχει. Δηλαδή ναι, να ζητήσω ότι... Τα ξόρκια δεν είναι μόνο για κακό, είναι και για καλό. Είπατε και για χρήματα πριν. Ναι, και υπάρχει η κακοποιός μαγεία που είναι να βλάψω τον άλλον. Να του κάνω κακό. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιστορία που γίνεται. Κύριε Βαρβούνη, είστε καθηγητής λαογραφίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, αναπληρωτής καθηγητής, Θράκης. Είστε δηλαδή ένας πανεπιστημιακός άνθρωπος. Από όλο αυτό που έχετε μελετήσει και έχετε ερευνήσει, που έχετε καταλήξει εσείς, υπάρχει αυτό που λέμε μαγεία? Καλή και κακή μαγεία. Κάθε είδος μαγείας είναι σατανολατρεία. Κάθε είδος μαγείας είναι επαφή με τον σατανά, στον οποίο την ύπαρξη του κακού, δηλαδή, πιστεύει και η Ορθόδοξη θρησκεία. Σας είπα προηγουμένως, είμαι πιστό μέλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Λοιπόν, κάθε λοιπόν μαγική πράξη είναι συνεργεία με τον σατανά. Άρα καλή υπάρχει μαγική πράξη δεν υπάρχει. Άρα υπάρχει μαγική πράξη καταρχήν. Υπάρχει. Είναι αναφύγω. Χαίρομαι που θεωρεί σατανολατρεία και ο κύριος καθηγητής κάθε είδος μαγείας και θέλω να πω το εξής. Δεν υπάρχει κατ' ουσίαν διάκριση λευκής και μαύρης μαγείας, γιατί και η αποτρεπτική λεγόμενη λευκή μαγεία στηρίζεται και στη χρήση της μαύρης ως αποτρεπτικής δύναμης. Επομένως, επιστρέφουμε πάντοτε στον ίδιο παρονομαστή. Μάλιστα. Λοιπόν, στο σατανά. Μιλάμε αυτό για έναν μάγο κυρίαρχο στο χωριό του Αλίκαμπου. Πάμε στο επόμενο βίντεο, γιατί μια υπήρχε... μοναδικό ντοκουμέντο. Ναι, υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Κάποια στιγμή ήρθε η Μίρκα Γιαννούλη, συνεργάτης μου, που είναι χρόνια μαζί μου, και μου είπε: υπάρχει ένας μάγος στην Κρήτη. Μιλάμε για το 2000, πριν από 8 χρόνια περίπου. Και πήγε εκεί πέρα και έχουμε αυτό το ντοκουμέντο. Υπάρχει λοιπόν ένα μοναδικό ντοκουμέντο, το οποίο ακριβώς έρχεται από τα παλιά. Είναι ο τελευταίος μάγος που υπήρξε στο χωριό Αλίκαμπος. Είχαμε λοιπόν αυτή την μοναδική ευκαιρία να μας πει ο άνθρωπος αυτός τι έκανε, πώς το έκανε και βεβαίως αν είχε επιτυχία. Αν η βουλή του Θεού και στο όνομα του διαόλου. Βαρβάτο είναι να βγαίνει και μου είχε να κατεβαίνει. Δεν μπορεί να κάνω τρίση. Ήταν φθινόπωρο του 2001. Ρεπορτάζ για την εκπομπή του Κώστα Χαρδαβέλα «Άνθρωποι» και ο τελευταίος, όπως μας τον είχαν συστήσει, μάγος του Αλίκαμπου, ψέλιζε ανέλπιστα μία από τις μυστικές γητιές του. Τα λόγια του μπορούσαν να κάνουν έναν άντρα ανίκανο ή και να τον κάνουν έρμεο μιας γυναίκας. Δεν είναι βέβαια κουβέντες αυτές για χίλιοι γερόντων, αλλά στον Αλίκαμπο είναι οικίες για τους περισσότερους. Σε αυτό το χωριό της Κρήτης η ιστορία καταγράφεται κοντά στο μύθο και η φυσική ομορφιά συνυπάρχει με το υπερφυσικό. Στον Αλίκαμπο η μαγεία είναι παράδοση. Αυτός ο άνθρωπος έλεγε ότι έδαινε τα τσικριούς
και δεν μαρκαλίζανε τα πρόβατα. Και μου είχε και εμένα μια περίπτωση κάποτε, ήρθα από πέρα και του λέω: Σύντεκνε Νικολή, μια δουλειά μου φτώνει για εμένα στην Αθήνα. Μια δουλειά θέλω να μου φτιάξει. Μόλις τελειώσαμε όμως, σταματά αυτός όρθιος έτσι. Ο άνθρωπος λέει: Τη αδερφή μου φύγε, πάρε το κουρτσάκι και φύγε. Σταματά όρθιος και μου λέει: Τσίδε, ρε αυτού, τσίδε. Ε, ποιου του λέω, Σύντεκνε, ποιο είναι εδώ. Πρέκεινο σα τσιδιό, τσίδε, εψέ. Ποιο είναι εδώ. Αυτή η τσίδε μόνο του λέω: Ναι, ρε μου λέει, και άλλαξε το πρόσωπο του αμέσως. Μια φορά έναν συγγενής τον έδεσα και τον έδεσα για μια βδομάδα. Πώς δένουνε και πώς λύνουνε κάποιον? Αυτό είναι η γυφιά που την διατηλές και... Και δεν λέγεται. Ο γέροντας που δήλωνε μάγος έφυγε στα 99 του χρόνια. Η απουσία του αισθητή. Όχι γιατί λείπει ο μάγος, ένας φίλος λείπει. Ο ίδιος άνθρωπος που η παρουσία του στο χωριό ήταν καθηλωτική. Συζητούσε καθημερινά στο καφενείο της κεντρικής πλατείας με τον ιερέα του χωριού. Απαντούσε ετοιμόλογα στα πειράγματα των συγχωριανών του και ήταν φίλος με όλους. Έψαλε γητιές, προέβλεπε το μέλλον, συμβούλευε, φοβέριζε και γελούσε. Έλληνε και έδαινε, όπως λέμε, αλλά με άλλη έννοια. Εγώ έχω ακούσει πολλά λόγια για τον κύριο από εδώ πέρα, τον κύριο Πολάκη. Αλλά τον αγαπάω, τον εκτιμάω, χωριανάκια είμαστε, θα έρθω στο καφενείο, θα του πω κερασέ τον, θα πει κερασέ με, το αταλό. Δηλαδή, μάγος, τι μάγος, τώρα να με λέμε κολοκύθια ντούμπανα. Κάτι κάνει εκεί πέρα κι αυτός, πουλολόγος, έχει μια ιδέα. Τιμήσουστα, για να σας κάνω να χωρίσεις με τη Μαρία. Ευχαριστημένος σας. Ε, χαρά μου. Στον Αλίκαμπο δένουν για λίγο κάποιον έτσι για αστείο ή απλά επειδή τον συμπάθησαν για να γυρίσει γρήγορα στο όμορφο χωριό τους. Για μας ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στον Αλίκαμπο. Φθινόπωρο του 2008, λίγες μόλις μέρες μετά το θάνατο του λεγόμενου τελευταίου μάγου. Θυμόμαστε με ανάμεικτα συναισθήματα πως με αυτήν τη βεβαιότητα για την επιστροφή μας μας είχε αποχαιρετήσει το 2001. Η ζωή τον επιβεβαίωσε. Το ρεπορτάζ καλείται να διαπιστώσει αν όντως για το χωριό των μάγων εκείνος ήταν ο τελευταίος εκπρόσωπός τους. Υπάρχουν και δύο, και ο Θεός και ο Διάολος. Και στην εκκλησία ακόμη, σκοπελιά μου, όταν θα μπει, μόνο όταν θα μπει, όταν μπει ο παπάς εξαιρέτω, τότε σφεύγει από την εκκλησία ο σατανάς. Μπορεί να μπει το κακό σε ένα ναό. Στην εκκλησία. Τελικά πράγματα έρχονται, αλλά δεν έχουν δύναμη να κάνουν κακό σε κανένα. Δεν έχουν τη δύναμη. Με στην εκκλησία είναι υποταγμένα στην εκκλησία. Δεν έχουν τη δύναμη να κάνουν σε κανένα κακό. Ναι. Στην Κρήτη γενικά πιστεύω. Γιατί στα ψέματα κάνει το μάγο εσείς για να πειράξετε κάποιον, για πλάκα. Όχι. Όχι. Δεν το κάνω στα ψέματα. Αλλά? Κάτι βλέπω τύπο. Α, κάτι ξέρετε. Ναι, κάτι ξέρω. Τι δεσιές ξέρετε εσείς? Δεν ξέρω δεσιές. Τι ξέρετε? Ξέρω μερικά πράγματα τα οποία τα χρησιμοποιώ και γίνονται. Για προστασία, όχι για κακό. Α, για όνομα το λέω. Όχι για κακό, για προστασία. Από τι μπορεί να προστατευτεί κανείς, πείτε μου με μάγια, δηλαδή τι προστατεύει? Γιατί εσύ είσαι αναγκόμενο, να τα πούμε έτσι. Mm-hmm. Μαλώνετε, χωρίζετε και θέλετε να ξανασμίξετε. Πώς θα γίνει να σμίξετε? Κάποιος πρέπει να βρεθεί να σας κάνει κάτι για να σμίξετε. Α, και ξέρετε μαϊκά, να το κάνετε. Μαϊκά, πώς να το πούμε. Ναι. Να σας κάνει τα μαϊκά αυτά για να σμίξετε. Και έχετε κάνει έτσι ζευγάρι για να σμίξω? Ναι. Έχω κάνει. Υπάρχει δηλαδή και μαγεία για τέτοια απλά καθημερινά πράγματα. Πώς δεν υπάρχει. Είναι να είναι κανείς ιερέας σε ένα χωριό που υπήρξαν και υπάρχουν ακόμα μάγοι. Είναι ανοιχτά το ζήτημα των μάγων. Μάγοι, καφετζίδες, παραχαράκτη και πέρα. Και αυτά δεν τα παραδεχόμαστε εμείς. Ό,τι πρόβλημα μας παρουσιάζεται, το λύνουμε με την Εκκλησία. Σε αυτή την προαιώνια μάχη του Θεού και του Διαβόλου. Εδώ, στον Αλίκαμπο, ποιος είναι από πάνω, ποιος νικά? Όχι, πάντα είναι ο Θεός.
πάντα είναι ο Θεός. Ακούτε και ιστορίες του διαβόλου. Όχι του διαβόλου, μην το πάρετε του διαβόλου. Όχι, ιστορίες λίγο που αποφεύγουν από τη θρησκεία, αλλά πάντα είναι η σκεπάζει και πάντα είναι πάνω όλο ο Θεός. Καταλάβατε τώρα γιατί θα περάσουμε ωραία σήμερα το βράδυ. Γιατί εδώ πέρα έχουμε μπει σε ωραίες ιστορίες. Ότι υπάρχει άνθρωπος να μου πετάχτηκε η Μάγδα και λέει τον θέλω αυτόν. Θέλω να μου δώσετε τηλέφωνο του σε περίπτωση που χωρίσω κάποια στιγμή. Να ξέρω, θα με βοηθήσει ένας άνθρωπος. Θα το φέρει πίσω τον καλό μου. Φαντάζομαι ότι πολλοί θα θέλαν να συναντήσουν τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος μπορεί να δένει τα ζευγάρια και να τα βοηθάει να τα ξαναβρίσκουν. Πόσο μάλλον για το χρηματιστήριο, έτσι. Ναι, βέβαια. Είναι μια ωραία ιστορία. Δηλαδή, εντάξει. Μην την παίρνουμε και φοβερά και τρομερά και φοβόσαστε σήμερα το βράδυ. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία σε ένα χωριό της Κρήτης, το μοναδικό χωριό της Ελλάδας, όπου όλοι ζουν μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα των μάγων και των ανθρώπων που ξέρουν γητιές. Οι γητιές είναι τα μαγικά, ας πούμε, έτσι. Όπου υπάρχει αυτή η ιστορία με τη Σολομονική. Και αμέσως τώρα, θα δείτε ότι υπήρχε και ένα απόκοσμο πλάσμα σε αυτό το χωριό, η Αθηνιό, έτσι τη λέγανε. Ένα κορίτσι που μπορούσε να βλέπει πάρα πολλά πράγματα στο μέλλον, για το μέλλον. Αλλά να βάλουμε και στην κουβέντα μας λιγάκι, γιατί μέχρι τώρα δεν τον έχουμε ακούσει καθόλου, τον κύριο Αποστολόπουλο. Τον κύριο Αποστολόπουλο. Ναι, έχω να σας πω και εγώ. Για τον οποίο είπα, ας πούμε, ξαφνικά όταν παρουσιάζαμε τι θέλει αλλιπού στο παζάρι, διότι ξαναδιαβάζω εδώ πέρα διαμερισματικό σύμβουλο. Πού διαμερισματικό σύμβουλο? Στο πρώτο διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Στο Δήμο Αθηναίων και δικηγόρο. Και εδώ πέρα, επειδή μιλάμε για μαγείες και για ιστορίες, λέω ξαφνικά, αλλά μου λέει ότι ασχολείται πάρα πολύ με τα θέματα. Ασχολούμαι με τα θέματα γενικά. Αυτά έχω μία έτσι εικόνα συγκεκριμένη. Εγώ για πέστε μου, πω... όλα αυτά που ακούτε, πώς τα. Ακούστε, να σας πω κάτι καταρχήν. Όλα αυτά, η πίστη καταρχήν κατά τη γνώμη μου σε τέτοια θέματα, εξαρτάται και από τη γνωσιακή αντίληψη μιας εποχής, μιας κοινωνίας ή οτιδήποτε άλλο. Να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Παλαιότερα πίστευαν στον κόσμο μας, στη γη μας, ότι η γη είναι επίπεδη. Εκείνη την εποχή που πιστεύαν ότι η γη είναι επίπεδη, όλος ο κόσμος δεν ήταν σαν να ήταν η γη επίπεδη για όλο τον κόσμο που το πίστευε. Υπήρχε κάτι παραπάνω για να πιστέψουν κάτι διαφορετικό. Άρα και για αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα, προφανώς ή για αυτούς που πιστεύουν κάτι τέτοιο, είναι κάτι αληθινό. Έτσι, υποκειμενικά. Πραγματικά τους βλέπετε. Από εκεί και πέρα βέβαια θα πρέπει να μην γελάμε πάρα πολύ με αυτά τα θέματα. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν παλιότερα οι αλχημιστές. Οι αλχημιστές ήταν κάποιοι μάγοι εντός εισαγωγικών, οι οποίοι προσπαθούσαν να βρουν την ύλη. Να αλλάξουν την ύλη σε χρυσό κτλ. Από τους αλχημιστές όμως προέκυψε η χημεία μετά. Δηλαδή ουσιαστικά κάποια επιστημονικά δεδομένα τα οποία είχαν καταγράψει αυτοί οι αλχημιστές οδήγησαν τελικά στη δημιουργία της χημείας. Και μάλιστα ο Νεύτωνας ήταν και μεγάλος αλχημιστής και υπάρχουν και συγγράμματα αλχημίας του Νεύτωνα, τα οποία το επιστημονικό κατεστημένο τα έχει βάλει λίγο στην άκρη, ξέρετε, γιατί δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε ότι ο Νεύτωνας, ένας τόσο μεγάλος φυσικός, ήταν ταυτόχρονα και αλχημιστής, και όμως είναι αλήθεια αυτό. Επίσης θα ήθελα να πω κάποια πραγματάκια ακόμη, γρήγορα, δεν θέλω να σας καθυστερήσω πολύ. Όσον αφορά την θεολογική εκκλησιαστική πλευρά του πράγματος, είναι δεδομένο ότι η Εκκλησία μας αποδέχεται την ύπαρξη τέτοιων ενεργειών, ας πούμε, του κακού, και μάλιστα γι' αυτό, όπως γνωστόν, έχει και τους εξορκισμούς που και σε πολλές εκπομπές έχετε καταγράψει και εσείς και παλαιότερα, αν θυμάμαι καλά, ίσως και από τους ρεπόρτερς, δεν είμαι σίγουρος. Ναι, έχετε δίκιο. Και βεβαίως υπάρχουν, ξέρετε, μέσα στην ελληνική φύση κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλές παραδόσεις για ένα σωρό πράγματα που ίσως και να στηρίζονται και σε κάποια αληθινά δεδομένα. Υπάρχουν, ας πούμε, υπάρχει ο περίφημος τρίλος της γουρούνας με τα γουρουνάκια. Λέω εγώ, ένα, η χρυσή γουρούνα με τα πολλά γουρουνάκια, η οποία βρίσκεται κρυμμένη κάπου στην Ελλάδα και την ψάχνουν μάλιστα πολλοί κυνηγοί θησαυρών. Υπάρχουν τα χαμοδράκια, τα οποία είναι μπαλάκια φωτός, θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω, μέσα σε σπηλιές που σχετίζονται με την παρουσία διαφόρων εξώκοσμων πλασμάτων του αόρατου. Εγώ να σας θυμίσω κάτι άλλο. Υπάρχουν οι δροσουλίτες στην Κρήτη. Θα σας το ανέφερα, το έχω σημειώσει πάρα εδώ. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Και τα φραγκάκια. Στην Κρήτη επίσης. Στο Φραγκοκάστελο. Οι δροσουλίτες μπορεί να είναι και ένα φυσικό φαινόμενο, να έχετε υπόψη σας. Αλλά ναι. Έτσι όπως το βλέπεις, οι άνθρωποι το εξηγούν ότι είναι ένα στρατός ολόκληρος. Αλλά υπήρχε εκεί πέρα μια τέτοια ιστορία. Ναι, πολύ είχε παλιά. Γίνει μια μάχη επί τουρκοκρατίας εκεί, όπου μείναν άταφοι νεκροί, και μάλιστα έχω διαβάσει κάπου, αλλά δεν μπορώ αυτό να το τεκμηριώσω, ότι τα κόκαλα αυτών των ανθρώπων, τα οστά, είναι πεταμένα σε κάποιο σημείο μιας παραλίας στην Κρήτη, λίγο πάνω από μια παραλία. Και ότι περιμένουν κάποια στιγμή να ταυτούν και να ταφούν με κάποιες
θρησκευτικές τιμές. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό, πράγματι. Λοιπόν, κύριε Χαρακάκο, κάτι ακόμη για να προχωρήσουμε στο τέταρτο τελευταίο κομμάτι με τον Αλίκαμπο και να πάμε μετά και στα επόμενα θέματα. Πω και εγώ κάτι. Όλα αυτά σημαίνουν πίστη ή απιστία. Αυτά που ακούτε. Εγώ πιστεύω σημαίνουν πίστη, γιατί άσχετα αν ο θρύλος μπορεί να διωγγώνει ή να διαστρεβλώνει και να παραποιεί ορισμένα μεγαλοποιώντας τα, αυτά τα φαινόμενα υπάρχουν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Επομένως, ο αόρατος πνευματικός κόσμος είναι μεν αόρατος, αλλά δεν πάβει να είναι υπαρκτός. Η Εκκλησία τα αποδέχεται τα μάγια, δεν τα αποδέχεται την υπάρξη. Βεβαίως, όπως για... αποδέχεται και την ύπαρξη αγγέλων και δαιμόνων ως ασώματων νοερών οντοτήτων. Λοιπόν, να κλείσουμε το ταξίδι μας στον Αλίκαμπο της Κρήτης για να γνωρίσουμε από κοντά ένα άλλο απόκοσμο πλάσμα του χωριού που ήταν η Αθηνιό. Ας το δούμε. Αν ο πιο ξεκουστός μάγος του Αλίκαμπου μιλούσε με δαίμονες, στο ίδιο χωριό γεννήθηκε, έζησε και πέθανε ένα άλλο απόκοσμο πλάσμα. Ένα πλάσμα που μιλούσε με αγίους. Η μάντισσα Αθηνά, που προφήτευε συγκλονίζοντας με τη διορατικότητά της. Κι ας μην ήξερε γράμματα. Κι ας μην είχε φύγει ποτέ από το χωριό. Για την Αθηνιό μιλάει όλος ο κόσμος. Ήταν ένα κορίτσι, γέρασε. Γέρασε. Διότι ο Θεός το αγαπούσε και τ' άφησε και γέρασε να μην κι αυτό. Δεν πέθανε νωρίς. Λοιπόν, ξυπόλυτο χειμώνα καλοκαίρι. Αυτό για να το ρωτούσες κάτι, έκανε το χέρι του έτσι και έλεγε τότε είδε, τότε είδε, τότε είδε και σε έλεγε την αλήθεια. Εγώ θα σε φέρω ένα παράδειγμα δικό μου. Ήμουν πιτσιρίκος. Όλα τα παιδιά εδώ πέρα στο χωριό πηγαίναμε για να μου το πειράζουμε. Και όσο μπαίναμε μέσα στην πόρτα, από απόσταση μας λέγεται φύγετε. Ήρθετε να με κοροϊδέψετε. Μια μέρα πήγα μόνος μου και του λέω Αθηνιό, θα μου πεις πώς λένε τη γυναίκα που θα πάρω. Όντως είναι αλήθεια αυτό που λέω. Μου λέει θα φύγεις μακριά από εδώ και εκεί πάνω θα γνωρίσεις μια Ελληνίδα και θα τη λένε Μαρία. Έφυγα, πήγα στην Αυστραλία, έζησα 20 χρόνια και Μαρία λέγανε τη γυναίκα μου, πήρα. Μια κοπέλα είχε την Αθηνά, τη λέγανε ένα ξυπόλυτο, ένα τέρας εθώριο, ένα πράγμα. Δεν εμπεταλεύεται τον κόσμο, κουβέντιαζε ένα μοναχό, το κιόλο με τα γιους άλεγε. Για το παρακαθίσαμε σαν μικρά παιδιά και έλεγε για τον Αγίο Κωνσταντίνο, ο Αγίος Κωνσταντίνο και αυτά έλεγε αυτό. Ξυπόλυτο. Ναι, αυτό κάτι έβλεπε και όλο με τον Άγιο Κωνσταντίνο τάχαινε. Στο χωράφι ήταν κάτι μοναχό του. Και έκανε ένα αλωνάκι, έβανε μια πλάκα στη μέση και από γύρω-γύρω χαλικάκια και έλεγε «Κάτσε εσύ Άγιο Αντώνη Κιέ, κάτσε Άγιο Μανώλη Κιέ, κάτσε τους Αγίους, Άγιο Κωνσταντίνε, εσύ κάτσε εκεί». Τα είχε όλο με τον Άγιο Κωνσταντίνο. Και κάποια στιγμή είχε υποδείξει εδώ σε ένα μέρος τον Άγιο Κωνσταντίνο κιόλας, που είναι μια εκκλησία, είχε υποδείξει 3 άτομα να πάνε για να βρουν μια χρυσή καμπάνα και ένα χρυσό Ευαγγέλιο. Δεν πήγανε βέβαια μόνο οι 3, γιατί το έπανε και μαζευτήκανε πάρα πολύ. Και εκεί που τους έδειξαν να σκάψουν, ανοίξαν ένα μεγάλο λάκκο και βρήκανε μέσα κούπες από χοχλιούς. Μόνο κούπες. Βρέθηκε 2 καρότια κούπες. Και τους είπε, εγώ είπα, 3 άτομα πάτε, όχι όλοι. Πάνε 30 χρόνια από το θάνατο της διορατικής Αθηνάς, αλλά είναι αδύνατο να επισκεφθεί κανείς τον Αλίκαμπο χωρίς να συναντήσει την ολοζώντανη μνήμη της. Περηφάνεια για το χωριό των μάγων και των μυστηρίων το πέρασμά της. Ένα αλόκοτο πλάσμα, χωρίς εφόδια, αλλά με χαρίσματα. Ή με ένα μόνο χάρισμα. Αυτό που ήταν και ο γνώμονας των ικανοτήτων της. Την αγάπη. Μια αγάπη που δεν εισέπραξε από πουθενά, αλλά που έτσι μυστηριωδώς της περίσευε. Ήτανε μισή άνθρωπος, μισή ζώο. Δηλαδή, στη μορφή άνθρωπος, στο μυαλό μισό ζώο. Είχαμε την εντύπωση πώς αυτή επικοινωνούσε με τον Θεό. Ήξερε πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να κανείς να τα καταλάβει ή να τα λύσει. Είχε επικοινωνία με τα θεία. Μάλλον επιβαλήτω τον Άγιο Κωνσταντίνο. Αυτό είχε ως προστάτη.
Άγιε Κωνσταντίνε μου αυτό, Άγιε Κωνσταντίνε μου αυτό. Ήξερε πάρα πολλά πράγματα. Το μόνο που ήξερε σε κανένα εντύπωση ήταν που ήξερε όλους τους ιερείς, ιδίως της Κρήτης, αλλά και από την Αθήνα υπερχόταν, ήξερε τους ιερείς της περιοχής. Που είχε, ποτέ δεν είχε φύγει από τον Αλίκαβο, ποτέ δεν είχε φύγει από το χωριό, αγράμματη, ακοινώνητη, τελείωσε, ναι, και ήξερε όλους τους ιερείς, ιδίως της Κρήτης. Αλλά ποτέ, ποτέ όμως, δεν συμβούλευε για το κακό. Πάντα συμβούλευε για το καλό. Μια λειτουργία, ένα αγιασμό, ένα ευχέλαιο. Πάντα δηλαδή αυτές ήταν οι συνταγές τους. Συνταγές τους, ναι. Πολάκι, έτσι λέγεται το επώνυμο τους. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα ήταν μια κοπέλα πολύ απλή. Ως φυσιογνωμικά δηλαδή ήταν απλή, δεν φόρεσε ποτέ τις παπούτσια. Θέλω να σας δείξω, περιγράψω πόσο απλή ήταν. Και όταν έλεγε κάτι δεν έπαιρνε ποτέ χρήματα. Ερχόταν όμως από όλη την Κρήτη, ερχόταν άνθρωποι και ρωτούσαν διάφορα πράγματα που περισσότερο αυτοί είχαν για τη θρησκεία. Για τη θρησκεία. Και έλεγε ορισμένα πράγματα τα οποία όπως λέγανε αυτοί που πήγανε, ότι βγαίνανε αληθινά και έκανε ό,τι τους έλεγε και τακτοποιούνται, ας πούμε, μια κατάσταση. Και αυτή δεν έπαιρνε και ποτέ λεφτά. Ποτέ λεφτά. Ποτέ. Ποτέ. Αν δεν είναι τίποτα, θα μπορούσε. Λέω, δεν είναι. Όταν αναγεννήθηκε, ένα παππούσια δεν έβαλε ποτέ. Εθώρισε ένα πράγμα το οποίο σου λέει, τι είναι αυτή. Εκουβέδιαζε μοναχό του και έλεγε όλο για τον Άγιο Κωνσταντίνο και αυτό, τέτοια έλεγε. Λοιπόν, το 22 είχε ένα αδερφό και ήταν στο Μικρά Ασία το 21 που ήταν χάμενε το τουρκικό πόλεμο και είχαν ένα αδερφό και τον λέγαν Νίκο και λέει το πατέρα του, πατέρα σκοτώθηκε ο Νικόλιο μας. Σε όπα μπορεί να λέει. Και από τότε σάρκεψανε και το ρωτούσανε το παιδί. Εδώ ήρχονταν ανθρώποι από πάντα από το Ηράκλειο, ανθρώποι και σου λέει επαδά ήρθε ένας από το Ηράκλειο και λέει αυτό να μην το κοροϊδεύετε διότι είναι Θεός. Οι θεωρίες λένε πως τέτοια χαρίσματα δεν είναι πάντα θεία. Μπορεί να είναι και δαιμονικά. Όμως για το πλάσμα αυτό, το κορίτσι αυτό που γέρασε μα δεν μεγάλωσε, για την ενορατική μοναχική Αθηνά που είχε τόσους Αγίους στη συντροφιά της, δόθηκε ένα ολάνθιστο σημάδι καιρό μετά το θάνατό της. Μια σεμνή αλλά ευωδιαστή σφραγίδα. Ίσως για να μην αμφισβητήσει ποτέ κανείς πως δεν ήταν ούτε τυχαίο ούτε ασήμαντο το σιγανό και ταπεινό περασμά της από αυτόν τον κόσμο. Το επόμενο Σάββατο οι πύλες του Ανεξήγητου μπαίνουν στα μυστήρια της Αμοθράκης, τα καβίρια μυστήρια των μεγάλων θεών της αρχαιότητας. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο τηλέφωνο 210-5707-900 ή στο email piles@alter.gr. Από Δευτέρα στο τηλέφωνο 210-5707-852 και στο fax 210-5707-955. Επίσης, για όλους εσάς που θα έρθετε εδώ πέρα, 8 μεγάλα δώρα σας περιμένουν. Εδώ λοιπόν κυρίες και κύριοι τελείωσε η βόλτα μας στον Αλίκαμπο, στο χωριό των μάγων της Κρήτης. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά μπορείτε να κρατήσετε, να δεχτείτε, να απορρίψετε. Είναι δικό σας θέμα. Μην σας πούμε τίποτα, να σας πείσουμε για κάτι. Πιστεύω ότι κάναμε μια όμορφη βόλτα σε ένα χωριό που, το είπα και λίγο πριν, μπορεί να έχει βγει και από τα παραμύθια του Άντερσεν ή από μια άλλη σειρά παραμύθιών. Τώρα θα περάσουμε σε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Θα δείτε σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Δύο βίντεο ντοκουμέντα που μας ήρθαν από την Ουκρανία. Είναι συγκλονιστικό αυτό που δείχνουν. Πριν πάμε όμως από τα βίντεο αυτά, θα πρέπει να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Αφού προηγουμένως πω ένα μεγάλο μπράβο στη Μίνη Κατογιαννούλη για το ρεπορτάζ που μας έκανε και γενικά στην ομάδα μου που είναι η Όλγα Τάντου και η Νάντι Παπαμίτσου και ο Κόκορας, ο μοναδικός Κόκορας μέσα σε τρία κορίτσια, ο Γιάννης Ομούτσος. Αυτές είναι οι πύλες του Ανεξήγητου, κυρίες και κύριοι. Πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, θέλω τώρα την προσοχή σας. Θα προσέξετε
με ιδιαίτερη έτσι ένταση αυτά τα δύο βίντεο που θα σας παρουσιάσουμε. Αυτά είναι από την Ουκρανία. Ακριβώς. Μας έρχονται από ένα μικρό χωριό της Ουκρανίας. Έχουν φτάσει στα χέρια μας από μια κυρία που τα πήρε από πρώτο χέρι και τα συγκεκριμένα άτομα που τραβήξαν αυτά τα βιντεάκια τα τραβήξαν με ένα κινητό τηλέφωνο. Είναι δηλαδή η ποιότητά του κινητού τηλεφώνου. Επομένως, θα δείτε ότι είναι ελαφρώς φτωχή. Θέλω τη βοήθεια του art director της παρέας. Θέλω να προσέξετε πάρα πολύ αυτά τα βίντεο. Μάλιστα. Πάμε στο πρώτο. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα τη στέγη ενός σπιτιού. Στον ουρανό έχει καταγραφεί αυτό το σχήμα που μπορεί να θυμίζει εσταυρωμένο, μπορεί να θυμίζει μία οντότητα που έχει δημιουργηθεί ξαφνικά στον ουρανό αυτού του χωριού της Ουκρανίας. Θέλω να πάμε, αν μπορούμε πιο γρήγορα, στο να δούμε, κοιτάξτε, προσέξτε, αυτό δείχνει ουσιαστικά ένα σώμα που θυμίζει πάρα πολύ εσταυρωμένο. Αυτό καταγράφηκε ξαφνικά στον ουρανό του χωριού αυτού. Δεν υπήρχε ένα συγκεκριμένο καιρικό φαινόμενο τη στιγμή εκείνη. Καταγράφηκε για κάποιο διάστημα. Περίπου 30 με 40 δευτερόλεπτα. 30 με 40 δευτερόλεπτα. Κάποιος το κατέγραψε. Η λήψη είναι από κινητό. Ερώτημα. Μπορεί να είναι δημιούργημα κατασκευασμένο στη συνέχεια. Μπορεί άραγε να είναι τι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα για την ποιότητα του βίντεο που βλέπουμε, έτσι. Πρώτα απ' όλα η ανάλυση είναι πολύ μικρή, έτσι. Δηλαδή η ανάλυση σε ένα κινητό τηλέφωνο, αυτή εδώ πρέπει να είναι γύρω στα 320x240 pixels. Είναι πολύ μικρή ανάλυση, είναι τουλάχιστον το 1 πέμπτο από ένα κανονικό βίντεο που θα βλέπαμε στην τηλεόραση. Και το δεύτερο είναι ότι έχει αρκετή συμπίεση, πράγμα που παραμορφώνει το χρώμα στο ακίνητο καρέ που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποια πράσινα και μοβ τετραγωνάκια, ας πούμε, στον αέρα. Αυτό είναι η συμπίεση που κάνει την ποιότητα κακή. Σε ένα βίντεο με χαμηλή ποιότητα είναι εύκολο να παραποιήσουμε πράγματα. Μάλλον είναι εύκολο να δημιουργήσουμε πράγματα. Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση και η ποιότητα τόσο κάποιου βίντεο, γίνεται. Τόσο πιο δύσκολο είναι να κρύψεις κάτι. Άρα, η δική σας γνώμη είναι ποια. Λοιπόν, που το έτσι, βλέπετε από μια πρόχειρη. Καταρχήν είναι πολύ εντυπωσιακό έτσι όπως το βλέπουμε. Δηλαδή, θα δείτε μετά το δεύτερο πόσο εντυπωσιακότερο είναι από αυτά που βλέπετε. Ναι. Έτσι όπως το βλέπω τώρα, εγώ έχω μία απορία. Δηλαδή ότι είναι ένας τύπος που βλέπει ένα φαινόμενο μπροστά του, έτσι, το οποίο δεν το βλέπει κάθε μέρα. Για ποιο λόγο να σταθεί στο μπαλκόνι του ή εκεί που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή και να μην πλησιάσει πιο κοντά για να πάρει κάτι καλύτερο από αυτό που βλέπει. Και αν είναι ο φόβος, παράδειγμα. Η διάρκεια ήταν και πολύ μικρή, ήταν 30 δευτερόλεπτα. Να ρωτήσω κάτι, ναι, τον κύριο Μποστέρη. Η διάφραση που φαίνεται στις καμινάδες μπορεί να μας δώσει κάποιο στοιχείο. Δηλαδή, βλέπετε φέρτε μου πιο κοντά σας πράγματα το βίντεο. Βγάλτε τον, φέρτε μου ο full frame το, αυτό. Ναι. Λοιπόν, το γύρω-γύρω που βλέπετε είναι φωτάβια. Όταν υπάρχει μια έντονη πηγή φωτός, διαχέεται το φως γύρω του. Και αυτό βλέπουμε κάτω στις καμινάδες, εκεί που ακουμπάει, ας πούμε, αυτό το ξυφίδιο απάνω στη στέγη. Αλλά παρατήρησα και κάτι. Ότι δεν μένει σταθερό σε ένα σημείο. Για αφήστε το φιλμ να κυλήσει, μην κάνετε στο καρέ. Αφήστε το φιλμ να κυλήσει, παρακαλώ. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να είναι πάρα πολύ κοντά για να πεις ότι θα κουνηθεί λίγο με το κινητό και θα κουνηθεί αυτή η σχέση, αυτή η νοητή ευθεία. Είναι γεγονός όμως ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο, η λάμψη αυτή, βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το σπίτι. Δηλαδή δεν είναι πάνω στο σπίτι για να δικαιολογήσει την παρουσία της καμινάδας. Δεν λέω ότι είναι ψεύτικο. Απλά λέω ότι ό,τι και να είναι, κινείται. Μάλιστα. Σε εκείνο το σημείο που βρίσκεται με την απόσταση από την κάμερα, κινείται. Επειδή έχει τύχει να τραβήξω αρκετές φορές βίντεο με το κινητό, όπως όλοι σας φαντάζομαι, έχω παρατηρήσει ότι όταν τραβάω μακρινή απόσταση, παραδείγματος χάρη στη Μαντόνα, ήθελα με το κινητό μου τηλέφωνο να τραβήξω τη Μαντόνα. Ό,τι βίντεο έχω τραβήξει, το οποίο είναι μακριά από αυτή, κουνιέται πάρα πολύ έντονα. Ναι, γιατί πιστεύω ότι και στη συγκεκριμένη η ελάχιστη κίνηση κάτι αντίστοιχο θα είναι. Παραμικρή κίνηση λοιπόν φαίνεται στην εικόνα και την παραμορφώνει. Στην προκειμένη περίπτωση όμως παρατηρούμε ότι τα σημεία αναφοράς, όπως παράδειγμα το μπαλκόνι που έχει κάποια κάγκελα, είναι σχετικά σταθερά. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για ενδεχόμενη μετακίνηση
της φωτογραφικής μηχανής ή του κινητού. Προφανώς. Συνεπώς το αντικείμενο αυτό που βλέπουμε είναι εκεί, βρίσκεται εκεί πέρα. Μπροστά, εκεί. Έχει σημασία. Γνωρίζουμε αν υπήρχε και μια καταιγίδα, γιατί φαίνεται κάτι σαν να στραπεί σε κάποιο. Ακόμη και αν ήταν καταιγίδα, δεν θα διαρκούσε 30 λεπτά. Όχι, δεν μιλάω. Απλά μήπως ήταν στη διάρκεια μιας έντονης ηλεκτρικής. Είναι γεγονός ότι αυτό συμβαίνει λίγο πριν ή λίγο μετά από μια καταιγίδα. Γι' αυτό βλέπετε κάποιες λάμψεις που μεσολαβούν. Ωστόσο, το συγκεκριμένο δεν αποτελεί αστραπή ούτε και κεραυνό. Ναι, ναι, δεν λέω κάτι τέτοιο. Απλά θέλω ίσως να το συσχετήσω με κάποια ενέργεια η οποία μπορεί να συνδέεται με μπορεί να είναι φυσικό φαινόμενο. Όχι απαραίτητα, απλά μπορεί να βοηθάει και το φυσικό φαινόμενο την εκδήλωση κάποιου γεγονότος. Πάμε παρακαλώ. Και φαίνεται καθαρά ότι τη μία στιγμή βρίσκεται μπροστά στο σπίτι, δηλαδή η μύτη του φωτός μπαίνει μέσα στο σπίτι και τώρα αυτή τη στιγμή είναι πιο πάνω. Μάλιστα. Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να συμβεί όσο και να κουνηθεί. Αυτός που κινηματογράφει. Αυτός κύριε Χαρακάκο, η Εκκλησία έχει τέτοιου είδους αναφορές για ενδεχόμενες θεάσεις που βέβαια, μπορεί να. Με βασικότερη την γνωστή παράδοση για τους αόρατους 7 ή 9 ερημίτες του Αγίου Όρους που εμφανίζονται μόνον σε βαθιά πιστούς επισκέπτες ή σε πραγματικούς μοναχούς ερημίτες. Δεν πιστεύω κάποιος να είναι ο Εφραίμ, γιατί ο Εφραίμ είναι πάρα πολύ ωραίος. Είναι εξαφανισμένος ούτως ή άλλως. Μπορεί να θέλω να επιστρέψω τώρα στην ουσία του. Και επίσης φαινόμενα παρουσίασης αγγελικών μορφών έχουν παρατηρηθεί σε ευρεία κλίμακα όπως και στο Μαλίκαμπο στην δαιμονιά Λακωνίας και δαιμονικών ονοτήτων. Αλλά η βασική παράδοση, η Ορθόδοξη, είναι η εννέα αόρατη μοναχή του Αγίου Όρους. Μάλιστα έχει γράψει βιβλίο για αυτούς ο πατήρ Βλάσιος, ο Αγιορείτης μοναχός. Θέλω να πάμε στο επόμενο βίντεο. Είναι και αυτό από την Ουκρανία. Και αυτό από τον ίδιο χώρο μας έρχεται. Θέλω να σας πω το εξής πράγμα, γιατί μπορεί να διαρωτάστε γιατί εμείς στην προσπάθεια να έχουμε υλικό από όλο τον κόσμο έχουμε δικτυωθεί, αντιλαμβάνεστε, με πάρα πολλές πηγές τέτοιων πληροφοριών στο εξωτερικό. Μπορεί να είναι ιδρύματα και πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ή μπορεί να είναι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό που λέμε ανεξήγητα φαινόμενα. Άρα λοιπόν μας στέλνουν και σας ευχαριστώ πάρα πολύ υλικό τέτοιο. Για να μπορούμε να το δείχνουμε στην εκπομπή και να κουβεντιάζουμε. Πάμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Προσέξτε τώρα, εδώ πέρα τι γίνεται. Παρακαλώ, αφήστε το βίντεο να κυλήσει. Έχουμε να κάνουμε με ένα πρόσωπο. Βλέπετε δύο μάτια. Εκεί σταμάτα το. Εκεί. Αυτή η εικόνα έχει δημιουργηθεί μέσα στα σύννεφα. Είναι δύο μάτια. Μία μύτη ενός προσώπου που λίγο και τρομάζει, μπορεί να είναι ένα φυσικό φαινόμενο, το πιθανότερο για μένα, όπου ήρθε μια συγκυρία καταστάσεων με τα νέφη και τα σύννεφα κλπ. Και δημιουργήθηκαν αυτές οι εικόνες. Αυτοί που μας το στείλανε μας είπανε ότι συνέβησαν διάφορα γεγονότα εν συνεχεία στον χώρο αυτόν, και δώσαν την αίσθηση σε εμάς ότι αυτή η εικόνα που την βλέπετε τώρα, ένα πρόσωπο στον ουρανό, άγριο λιγάκι, θυμωμένο, κακό πρόσωπο, με δύο μάτια και μία μύτη, αφήστε το βίντεο να προχωρήσει τώρα, αφήστε το βίντεο να κυλήσει, έτσι, δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Πάλι θα απευθυνθώ, αφήστε το βίντεο να κυλάει, να το βλέπει ο κόσμος και θα απευθυνθώ πάλι σε εσάς. Μάλιστα. Είστε art director, εν πάση περιπτώσει, και είστε το πιο κοντινό στο να μας εξηγήσει μια εικόνα. Γιατί οι άλλοι είναι. Πέρα από την ιδιότητά μου σαν art director, πιστεύω και στο μεταφυσικό, έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπω μια εικόνα η οποία. Εντάξει, μπορεί να είναι φυσικό, μπορεί να είναι αυτό που είναι. Και εγώ προσωπικά έχω δει τα σύννεφα να κάνουν τέτοιου σχηματισμού. Μάλιστα και όταν είχαν. Φέρετε μου το πρόσωπο, σα παρακαλώ, λίγο πριν. Μην μου δείχνετε την εικόνα. Φέρετε μου το λίγο. Δουλέψτε το βίντεο λιγάκι για να το βλέπουν. Παρακαλώ πολύ, λοιπόν. Μάλλον σα ευχαριστώ. Αυτή είναι η εικόνα. Η βασική εικόνα είναι αυτή. Και στου πύργου την 11η Νοεμβρίου, όταν είχαν πέσει, υπήρχε μια αντίστοιχη φωτογραφία που είχε δαίμονες. Και μάλιστα ήταν ακόμα πιο τρομακτική, θα έλεγα, από αυτήν εδώ. Παρακαλώ πολύ, μπορούμε να βρούμε ένα κομμάτι του βίντεο που δείχνει σε zoom το μάτι. Αν είναι μάτι αυτό που βλέπουμε, να το βρείτε και να το καταγράψουμε, να το δούμε καλύτερα. Ναι, συνεχίστε. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν το βίντεο αυτό είναι πραγματικό ή ψεύτικο, αλλά πιστεύω ότι σε κάποιες βλέπετε φάσεις. Βλέπετε εδώ πέρα, συγγνώμη, σας διακόπτω για να εξηγώ. Βλέπετε εδώ πέρα ότι μιλάμε για ένα μάτι ξεκάθαρο, που υπάρχει κόρη οφθαλμού,
υπάρχει το, αυτό που λέμε η ύρη στο κέντρο του, του ματιού. Δηλαδή είναι κάτι που πραγματικά εμένα με έχει εντυπωσιάσει αυτό το σχήμα, έτσι όπως έχει δημιουργηθεί. Ναι, συνεχίστε. Ναι. Πιστεύω ότι υπάρχει, αν υπάρχει, αυτό, είναι, αυτό το λέω εγώ έτσι, ότι αν υπάρχει κάποια μεγάλη αρνητική ενέργεια σε ένα χώρο, μπορεί να πάρει μορφή ένα κομμάτι της ύλης με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει κάτι μεταφυσικό σε αυτό. Μάλιστα. Πολύ, πολύ σημαντικό. Ποιος θέλει να μιλήσει, κάτι, κάτι συμπληρωματικά θέλω να πω. Η προηγούμενη εικόνα που είδαμε μου θύμιζε αρκετά πάντως και τις εικόνες οι οποίες αποδίδονται στην εικόνα που είχε ο Χριστός κατά τη μεταμόρφωσή του στο όρο, στη μεταμόρφωση του Σωτήρου. Θύμιζε αρκετά. Και κάτι ακόμη, θυμάμαι το είχα διαβάσει κάποια στιγμή στα νέα πριν από αρκετά χρόνια, ίσως και μία δεκαετία πριν, στην Κορέα είχε εμφανιστεί μία παρόμοια μορφή. Και δεν θυμάμαι αν ήταν ορατή από τη Σεούλ, δυστυχώς δεν το έχω κρατήσει το κομμάτι αυτό, αλλά ήταν μια παρόμοια μορφή έτσι, σαν μια εθέρια μορφή στον ουρανό, η οποία είχε κρατήσει για 2 ώρες περίπου, παρόμοια, και μάλιστα λέγανε ότι είχαν βγει και φωτογραφίες και τα λοιπά. Προφανώς υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι κάτι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το θέμα μας και να αλλάξουμε λίγο τις καταστάσεις, να παρουσιάσουμε αυτό το οποίο συμβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Τι σημαίνει λοιπόν εκεί πέρα, στην περιοχή λοιπόν του Λαγκαδά, παρατηρείται πάνω σε μια κουρτίνα, σε ένα ύφασμα μπροστά από το ιερό, κάποια περίεργα αποτυπώματα. Οι ντόπιοι το αποδίδουν ενδεχομένως σε ένα θαύμα. Δείτε τι μας λένε. Αυτή η εικόνα ήρθε από την πατρίδα μας. Από την οικομίδια της Μικράς Ασίας, στο χωριό Εσμές, που του κατοικούσαν το μισό οι Τούρκοι, το μισό οι Έλληνες. Και πολλές φορές και οι Τούρκοι πήγαιναν στον Άγιο Λάζαρο και έκαναν τάματα για να γίνουν καλά τα παιδιά τους. Ήρθε το 22 ο πόλεμος. Αφού ήρθαν εδώ 40 οικογένειες, έφεραν και τον Άγιο Λάζαρο μαζί. Από τότε η εκκλησία αυτή γιορτάζεται κάθε χρόνο, αλλά από τη μέρα που έγινε το θαύμα γιορτάζεται διαφορετικά. Εδώ μπορεί να έρθουν 3.000 κόσμος της Παρασκευής το βράδυ. Κύριε Δημόπουλε, πριν από 15 χρόνια τα παιδιά σας έζησαν ένα θαύμα στον Άγιο Λάζαρο. Πρέπει να ήταν 5η, 29 Απριλίου 1993. Εγώ υπηρετούσα στην ελληνική αστυνομία και είχα κάποια αποστολή στην Καστοριά. Και όταν ήρθα στο χωριό, βρήκα τη σύζυγό μου. Και μου λέει, Γιώργο, τρέξε, λέει, ο Χρήστος. Λέω, τι έγινε ο Χρήστος. Λέει, τρέξε πάνω στον παππού Λάζαρο. Γιατί εμείς είμαστε συνυφασμένοι εδώ, το λέμε παππού Λάζαρο από τους παππούδες μας και από τους γιαγιάδες μας. Και έρχομαι εδώ, βλέπω, μαζεύχε το χωριό, πιάνω το παιδί, βέβαια μικρούλης, 13 χρονών. Του λέω, έλα εδώ, τι έγινε Χρήστο. Και άρχισε να μου διηγείται το παιδί το περιστατικό. Το 1993 ο Χρήστος ήταν 13 χρονών. Η Λαμπρινή ήταν 11 και ένα ξαδερφάκι του, η Μαρία, πάλι και εκείνο 11 χρόνια. Τα παιδιά αυτά συνήθως ανεβαίνανε όπως ανεβαίνουν και τώρα. Ανάψαν κάνα κεράκι, παίζουν κιόλας. Όπως με διηγείται ο Χρήστος, με το που άνοιξε την πόρτα και προχώρησε, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε, εντάξει, και προχώρησε προς τα δω, βλέπει έναν παππού με μια γενιάδα άσπρη και με ένα θυμιατό. Να θυμιάζει, να μπαίνει από τη μικρή την πύλη και να διαδραματίζεται ένα γεγονός επάνω στην ωραία πύλη να βγαίνουν όλα τα οστά, το οποίο είναι σήμερα φυλάσσεται εκεί απέναντι. Μπαίνω πρώτα εγώ μέσα και από πίσω ρωτάω τα κορίτσια, η αδερφή μου και μια ξαδέρφη μου, ήταν η Μαρία. Μπαίνουμε μέσα, ήταν όπως μπήκαμε, η εικόνα ήταν στα αριστερά του Αγίου Λαζάρου. Κάθομαι εγώ δίπλα στην εικόνα του Αγίου Λαζάρου, μπαίνουν και τα κορίτσια και ακούγεται ένα θόρυβος μέσα από το ιερό. Δυνατό, σαν ένα μπαμ δυνατό. Τα κορίτσια, φυσικά και εγώ τρόμαξα, ας πούμε, αλλά τα κορίτσια με το που ακούστηκε το μπαμ έφυγαν. Τρόμαξαν και έφυγαν.
Εγώ δεν μπορούσα να φύγω γιατί είχαν κολλήσει τα πόδια μου κάτω. Κουνιόταν δηλαδή, μόνο η μέση μου κουνιότανε. Γυρνάω, φυλάω την εικόνα και κοιτάω μπροστά. Και εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Λάζαρος ανοίγει με το χέρι του, ας πούμε, τη μικρή την πύλη, το πανί και βγαίνει ο παπάς. Εγώ νόμιζα ήταν ο παπάς του χωριού, ας πούμε, τότε που είχε. Το λέω, πάτερ, τι έγινε? Παπά Νικόλα, θυμάμαι, λέω, τι? Δεν μου απάντησε, ας πούμε. Λέω, ο Άγιος Λάζαρος είναι. Τότε φοβήθηκα, ας πούμε, λέω, παππού Λάζαρα, λέω, μην έρθεις κοντά μου. Και περνάει από μπροστά μου, ξαναπάει στη μικρή την πύλη, πάλι ανοίγει, μπαίνει μέσα και βγαίνει από τη μεγάλη την πύλη. Εκείνη την ώρα με λύθηκαν τα πόδια, ας πούμε, γύρισα, έτρεξα, κατέβηκα κάτω στο χωριό, μετά είπα τους χωριανούς, λέω, πάνω, λέω, Άγιος Λάζαρος, λέω, και λιτός και αυτά, βγήκε, λέω, ανέβηκαν πάνω οι χωριανοί. Και από τότε, παιδιά, ας πούμε, για κάνα δίμηνο, τρίμηνο, συνεχιζόντουσαν και γινόντουσαν πράγματα. Ε, 29 Απριλίου του 1993, ζήσατε μαζί με τον αδερφό σας ένα θαύμα. Τι ακριβώς συνέβη? Παίζαμε έξω στην αυλή μαζί με άλλα πέντε παιδιά. Έρχονται δύο κοπέλες και μας λένε πάνω στην εκκλησία, έχει κάτι χέρια πάνω στην κουρτίνα. Ο Χρήστος δεν ήθελε στην αρχή να πάμε, τον πίεσα εγώ, ανεβήκαμε πάνω μαζί με άλλη μία κοπελιά. Με το που μπήκαμε μέσα, εγώ μαζί με την άλλη, είδαμε τις παλάμες που ήδη υπάρχουν πάνω στο πανί και φύγαμε. Ο Χρήστος έκατσε επάνω και συνέβησαν αυτά που συνέβησαν στο Χρήστο. Αντιλαμβάνεσαι, το θέμα αυτό θυμίζει πάρα πολύ τη συνδόνη του Τωρίνο. Ακριβώς. Με τα σημάδια που έχουν μείνει. Με τα σημάδια ενός σώματος που λένε ότι σε αυτή τη συνδόνη τυλίχθη ο σώμα του Ιησού μετά την αποκαθήλωσή του από το Σταυρό. Ένα θέμα τεράστιο που κουβεντιάζεται χρόνια τώρα. Άλλοι λένε ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι, άλλοι λένε ότι είναι έτσι. Το Βατικάνο το έχει κλείσει ένα κουκούκλιο και το παρουσιάζει, να πούμε, σαν ένα θαυματουργό, θα έλεγα, πανί. Και ξαφνικά στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκη εμφανίζονται τα σημάδια αυτά. Θα δείτε στο δεύτερο μέρος του θέματος ότι προσπάθησαν με χίλιους τρόπους να τα σβήσουν, να τα αναλύσουν, να βρούνε τι είναι αυτό ακριβώς το πράγμα και δεν μπορέσανε να κάνουν τίποτα. Ούτε να τα σβήσουν, ούτε να τα αναλύσουν μέσα από μια μέθοδο επιστημονική. Και εκεί πέρα πια λένε αυτό είναι ανεξήγητο. Πάμε λοιπόν. Αυτό είναι ένα θαύμα. Κύριε Χαρακάκο, παρακολουθήσαμε και τους ανθρώπους που συμμετείχαν. Δηλαδή ο νεαρός 15 χρόνια μετά, τα 93 μέχρι σήμερα, πιστεύει ότι έζησε ένα θαύμα. Πιστεύω, όπως το είδα, ότι πρόκειται ολοκάθαρα για θαύμα, πράγμα που το επιβεβαιώνει η αδυναμία ανάλυσης και σβησίματος των αποτυπωμάτων, γιατί τι άλλο είναι το θαύμα παρά αναστολή των νόμων της φύσης από τον Θεό, είτε από τον ίδιο είτε διαμέσου των Αγίων του, όχι με σκοπό να μας φοβήσει ή να μας τρομάξει, αλλά με σκοπό να μας δείξει ότι μας συμπαρίσταται, είναι κοντά, είναι ζωντανός και ότι είναι δίπλα. Αυτό ενισχύεται μάλλον και από το γεγονός ότι τις επόμενες μέρες, για 2-3 μήνες κιόλας, που ακολούθησαν το πρώτο θαύμα, ακολούθησαν και άλλα, πηγαίνουν πιστοί τώρα. Άρα μιλάμε για μια δύναμη ανώτερη που δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε. Ακριβώς, και εγώ θα το έλεγα πιο απλά, συμφιλίωση του υπερφυσικού με το φυσικό. Μάλιστα. Και πόσο ρόλο βεβαίως παίζει αυτή η υποβολή στα πράγματα αυτά? Είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το δούμε, αλλά και από τη λογογραφική του πλευρά. Κύριε Βαρβούνη, εσείς στο θέμα αυτό κρίνετε ότι παίζει ρόλο? Και αν ναι, πόσο η πίστη των ανθρώπων και η αυθυποβολή που μπορεί να έχουν? Βεβαίως η πίστη παίζει ρόλο. Εγώ θα, για την ιστορική, ας πούμε, τεκμηρίωση του θέματος, θα ήθελα να σας πω ότι παρόμοια πράγματα, δηλαδή εμφανίσεις Αγίων σωματικά, με τη μορφή παπάδων, σημάδια, ακόμη και αχυροποίητες εικόνες, έχουμε πολύ συχνά ήδη από τα βυζαντινά αγιολογικά κείμενα. Σας θυμίζω πολύ πρόχειρα την Παναγία την Αχυροποίητου στη Θεσσαλονίκη, η οποία στέγαζε μια τέτοια εικόνα. Να σας θυμίσω την Μονή Ζωγράφου στο Άγιο Όρος, που υπάρχει αχυροποίητη κατά την παράδοση εικόνα. Εικόνες δηλαδή οι οποίες με θαυματουργικό τρόπο κατά τα αγιολογικά κείμενα ζωγραφίστηκαν μόνες τους. Τώρα, για να δώσω όμως και την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, να σας πω ότι αν διαβάσετε εφημερίδες της εποχής του 40, θα δείτε ότι πάλι στη Θεσσαλονίκη
την περίοδο του πολέμου, τις πρώτες μέρες της έκρηξης, τζαμόπορτες ολόκληρες είχαν μεταφερθεί μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας, διότι πιστεύανε ότι τα τζάμια πάνω βλέπαν την Παναγία. Βλέπανε κάποια. Και ήταν οι ρυθμοί του φωτός. Ένα λεπτό. Γιατί εγώ συνήθως σε αυτήν την εκπομπή κάνω και τον συνήγορο του διαβόλου. Είμαι στην άποψη των ερωτηματικών. Έτσι. Έχουμε ζήσει χρόνια τώρα διάφορα θαύματα. Καραγκιοζηλίκια όμως. Η εικόνα που δακρύζει, που δεν δάκρυζε, αλλά τη βάζανε από πίσω έναν ωρό με κόκκινο και έσταζε. Τα σημάδια που βγήκαν εκεί, αλλά δεν ήταν αυτά, ήτανε, είχαν κάνει με σφραγίδες σημάδια. Ο άλλος που δεν έλειωνε, που τελικά έλειωσε όμως, όπως λέγεται ο Βυσσαρίωνας, και ιστορίες για Κινέζους. Έχω λοιπόν μια επιφύλαξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι πραγματικά μπορεί να συμβαίνουν μερικές φορές και να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα που να τους βάζουμε την ταμπέλα γενικά θαύμα, που μπορεί όμως να είναι ανεξήγητα φαινόμενα ή φαινόμενα της φυσικής που δεν έχουν εξηγηθεί ακόμη. Το ίδιο λέμε. Το γεγονός αυτό όμως, όπως η συνδόνη του Τωρίνου, που υπάρχει μια σύγκρουση σε όλο τον κόσμο εδώ και χρόνια. Εάν είναι η συνδόνη που τυλίχθηκε ο Χριστός ή αν είναι ένα σεντόνι που το κάνανε οι παπάδες έτσι, να φαίνεται ότι ξαφνικά έχει και μια ανθρώπινη φιγούρα αποτυπωμένη επάνω, ξαφνικά ότι είναι του Χριστού και ιστορία. Είναι ενίσχυση της πίστης, ουσιαστικά. Εκεί πέρα ακόμη δεν έχει δοθεί μια απάντηση, αν και κλείνουν περισσότερο στην άποψη ότι δεν είναι αυθεντική. Είχαμε παρουσιάσει και ένα άλλο ρεπορτάζ πριν από περίπου ένα χρόνο, που η συνάδελφός μας, η Μαργαρίτα Τσαγκαράκη, είχε πάει στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας, προκειμένου εκεί να συζητήσει με τον υπεύθυνο άνθρωπο των μεταφυσικών, αν θέλετε, επιστημών, και να κάνουν ένα πείραμα για να αποδείξουν τελικά εάν η συνδόνη του Τωρίνου μπορεί να αναπαραχθεί με ένα πείραμα που ήταν πραγματικά επιτυχημένο. Έδειξαν ότι μπορεί να αναπαραχθεί. Θα σας ακούσω αμέσως μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, η ώρα είναι μία περίπου. Έχουν περάσει μία ώρα και 45 λεπτά από το ξεκίνησαμε την εκπομπή. Σας πήγαμε ταξίδι στο χωριό των Μάνων στον Αλίκαμπο. Σας δείξαμε δύο βίντεο εξαιρετικού ενδιαφέροντος από την Ουκρανία που εμφανίζουν σχήματα στον ουρανό. Και είμαστε λίγο πριν μπούμε στο δεύτερο βίντεο της εμφάνισης ορισμένων έτσι. Πώς να το πω, σημαδιών στην κουρτίνα που είναι μπροστά από το ιερό του Αγίου Λαζάρου στο Λαγκαδά. Κάτι θέλετε να πείτε? Ναι, κάτι ήθελα να πω για τη συνδόνη του Τωρίνου. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δύο αντικρουόμενες απόψεις. Βέβαια, το τελευταίο διάστημα, με κάποιες μετρήσεις που έχουν γίνει με πιο έτσι, σύγχρονα μέσα, εγώ έχω διαβάσει ότι μάλλον τείνουν στο να, είναι να προέρχεται από την εποχή του Χριστού. Αυτό σε συνδυασμό με κάποια ίχνη γύρης που έχουν βρεθεί επάνω, ναι, τα οποία είναι από ένα λουλούδι, ένα φυτό, το οποίο φύεται μόνο στην περιοχή της Παλαιστίνης, είναι δηλαδή ένα ενδυμικό είδος. Επίσης, θέλω να πω ότι λίγο έτσι για να δείτε πού μπορεί να φτάσει η επιστήμη και κάποιες στιγμές πόσο μπορεί, ας πούμε, να ξεπεράσει κάποια όρια. Είχαν δοθεί δείγματα αίματος από τη συνδόνη σε κάποια εργαστήρια στην Αμερική για να αναλυθούν και να δούνε και τα λοιπά τι γίνεται. Και βγήκε μία φήμη, και το Βατικανό τρέχει τώρα να τα πάρει πίσω, ότι υπάρχουν κάποιοι έξυπνοι εντός εισαγωγικών επιστήμονες οι οποίοι θέλουν στο μέλλον να κλωνοποιήσουν τον άνθρωπο που ήταν στη συνδόνη του Τωρίνου. Το οποίο είναι τραγικό αυτό. Δηλαδή δεν έχουν ξεπεράσει κάποια όρια. Και τρέχει το Βατικανό τώρα να τα πάρει πίσω τα δείγματα από τα πανεπιστήμια τα οποία έχει δώσει. Είναι φοβερό αυτό που λέει. Δηλαδή είναι τρομακτικό. Φαντάζεσαι να πάρουν από. Απλά δεν τα καταφέρουν. DNA και να κλωνοποιήσουν άνθρωπο. Τι εννοείτε, κύριε Μάμα, δεν θα τα καταφέρουν? Εννοώ ότι άμα όντως είναι η συνδόνη του Χριστού, απλά δεν θα το καταφέρουν. Ναι, γιατί δεν θα το επιτρέψει. Είναι ύβρις κάτι τέτοιο, είναι ύβρις. Προσπάθεια αυτή την είχαν παρουσιάσει από έναν συγκεκριμένα Γάλλο. Ναι, μπράβο, έχεις δίκιο. Πάμε λοιπόν όμως να δούμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το περίεργο αποτύπωμα, το οποίο βρέθηκε στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, εκεί όπου κάποια αποτυπώματα χεριών βρέθηκαν λοιπόν αποτυπωμένα σε μια κουρτίνα μπροστά από το ιερό. Οι έρευνες έγιναν για να αποδειχθεί τι συμβαίνει. Τελικά όμως, δείτε ποιο ήταν το αποτέλεσμα των ερευνών αυτών. Σωστό. Είχε έρθει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης του Λαγκαδά, έφερε κάποιους ειδικούς, εξέτασε το βελούδο, το ύφασμα. Αποφάνθηκαν αυτοί ότι
τέτοια σημάδια ούτε να τα εξαφανίσουν μπορούν, ούτε να φτιάξουν τέτοια ίδια. Και η απόφαση του δεσπότη να μπει η κουρτίνα σε μια κορνίζα, έτσι να τη βλέπει ο κόσμος, αλλά και συγχρόνως να προστατεύεται, να μην κόβουν ο κόσμος για φυλαχτά, για τέτοια πράγματα, ή να μην φθείρεται. Και στη θέση της τοποθετήσαμε άλλη. Έκτοτε, από το 1993 και μετά, πήρε διάσταση το θέμα, έρχεται κόσμος κάθε χρόνο και περισσότερο, μπορώ να πω. Άλλοι ευλαβούντες, άλλοι από περιέργεια, ως που πιστεύω ακράδαντα ότι δεν είναι ανθρώπινη θέληση, βούληση αυτό το πράγμα που έγινε. Έστειλαν ειδικό, η νομαρχία, η ιερουσύνη ας πούμε, όχι ένας, τρεις ήταν. Το ρίξα, το έβαλα πάνω σε ένα τραπέζι ας πούμε, το έριξαν φάρμακα, ένα σωρό φάρμακα, το άφησαν, στέγνωσε, λέει τώρα λέει άμα το βουρτσίσουμε, λέει τελείωσε, δεν υπάρχει τίποτα. Και το έκαναν αυτό που λέμε. Το ξεσκόνησαν, το βούρτισαν, γιατί βλέπεις το βελούδο είναι διαφορετικό. Αλλά δεν έφυγε ούτε μια γρατσουνιά από το σημάδιο που είχε. Τίποτα. Και μέχρι σήμερα τα ίδια είναι. Όπως ήταν την πρώτη μέρα, ακριβώς τα ίδια είναι και τώρα. Εσείς ως ομάδα που ερευνάτε τέτοια φαινόμενα, πού το αποδίδετε και τι πιστεύετε ότι έχει συμβεί? Το πανί αυτό το εξέτασαν οι ειδικοί. Και δεν μπόρεσαν να βγάλουν ικανοποιητικά και ασφαλή συμπεράσματα. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια πού οφείλεται αυτό. Όντως είναι κάτι πολύ ανεξήγητο, που κανείς μέχρι τώρα δεν ξέρει την προέλευσή του. Η ομάδα σας ερευνά και άλλα τέτοια φαινόμενα. Υπάρχουν αντίστοιχα και στην υπόλοιπη Ελλάδα? Η ομάδα Πειθέας, ναι, ερευνά σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Φαινόμενα που είναι ανεξήγητα, που δεν έχουν βρει ακόμα τη λύση. Αυτό με τον Άγιο Λάζαρο θεωρείται ότι είναι ένα αξιόλογο και ένα αξιομνημείνευτο θέμα? Ναι, αυτό πιστεύουμε ότι είναι τα σημαντικότερα, από τις σημαντικότερες δουλειές που έχει παρουσιάσει η ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ γνωστό. Η ενορία μας εδώ που υπάγεται στο Λαγκαδά έφερε ειδικούς και εξετάσανε το βελούδινο αυτό που είναι μέσα εκεί και αποφάνθηκε ότι είναι κάτι είναι ένα γεγονός το οποίο δεν εξηγείται πλέον. Δεν μπορεί να εξηγηθεί. Οι αναπαραστάσεις, οι φωτογραφίες που είναι μέσα, τα οστά που φαίνονται, χέρια, τα πάντα δεν μπορούν να γίνουν, όπως είπαν οι ειδικοί, τεχνικά. Είναι κάτι το θεοποιούμενο. Αυτό είναι τεκμηριωμένο. Αν κάποιος αφισβητήσει όλο αυτό που βλέπετε εσείς αποτυπωμένο επάνω στο φανί, τι έχετε να το απαντήσετε? Ας έρθουν οι ειδικοί επιστήμονες και θα προκαλέσω κιόλας. Ας επικαλεστεί κάποιος τον Παπουλάζαρο σε όποιο θέμα θέλει. Ό,τι θέλει ιδιωτικό, είτε υγείας, είτε για τα παιδιά του. Πολλοί συνδυάζουν το συγκεκριμένο πανί με την Αγία Σιδώνη που υπάρχει στο Τωρίνο. Εγώ δεν είμαι ούτε επιστήμονας, ούτε τεχνικός, ούτε να αναλύσω, ούτε χημικός. Δεν μπορώ να πω. Το αν χρησιμοποιούν την Αγία Σιδώνη σε αυτό το πλάνο δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ. Ας έρθουν και πάλι αν θέλουν να το εξετάσουν. Πολλοί συγκρίνουν το συγκεκριμένο κόκκινο πανί που έχει αυτά τα αποτυπώματα επάνω με την Αγία Σιδώνη. Σιδώνη φαίνεται ολοκάθαρα η μορφή του Χριστού και μόνον αυτή. Ενώ εδώ στο πανί μπορούμε να ξεχωρίσουμε πρόσωπο του Χριστού, ένα άλλο που είναι απροσδιόριστο. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε δύο γυναικείες μορφές και αυτές τα προσδιοριστές δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάποιας Αγίας ή άλλης μορφής.
μπορούμε να ξεχωρίσουμε τέσσερα χέρια αριστερά, που σημαίνει ότι είναι από τέσσερα διαφορετικά πρόσωπα. Τώρα αποκλείται δύο άτομα να έχουν τέσσερα χέρια αριστερά. Αυτά μπορώ να πω σε σχέση με αυτά που φαίνονται στο πανί. Ποτέ δεν δώσαμε έμφαση στη δημοσιότητα, δεν φωνάξαμε κανάλι εδώ να γίνει προβολή του θαύματος, δεν γράψαμε βιβλία για αυτό το λόγο και δεν προσπαθήσαμε να πείσουμε κάποιον να έρθει εδώ στη συγκεκριμένη εκκλησία για κάποιο λόγο ή για κάποιο πρόβλημα που έχει. Το κόκκινο πανί της ωραίας πύλης πράγματι έχει επάνω κάποια σημάδια. Πιστεύετε ότι κάποιοι βλέπουν περισσότερα από αυτά που είναι εμφανή? Εγώ πιστεύω, ας πούμε, αυτός ας πούμε που δεν πιστεύει, δεν βλέπει και τίποτα. Σκελετός. Αυτά δεν υπήρχαν επάνω. Αυτά εμφανίστηκαν μετά, στη διάρκεια. Δηλαδή τη δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα άρχισε και έβγαινε ο Χριστός στη γωνία που έχει με τους μαθητές από δίπλα. Τον Αηλάζαρο πάλι κάτω με τον μπαστούνάκι του, να πούμε, που κάθεται γονατιστός. Έχει πράγματα επάνω που άλλος δεν μπορεί να τα δει. Θεωρείτε τυχαίο γεγονός ότι φανερώθηκε σε εσάς εκείνη την ημέρα ο Άγιος Λάζαρος με αυτόν τον τρόπο και όχι σε κάποιο άλλο παιδί νωρίτερα ή αργότερα? Εντάξει, το θεωρώ. Ας πούμε ότι ίσως να ήμουν, ας πούμε, κάποιο ξεχωριστό παιδί, ας πούμε. Κάπως έτσι, ας πούμε. Γιατί πιστεύω ότι μπορούσε να συμβεί και κάπου αλλού. Ή στην αδερφή μου ή στην ξαδέρφη μου που ήταν εκεί πέρα. Τα δικά μου τα πόδια κόλλησαν. Δεν μπορούσα να γυρίσω εγώ, να φύγω, δεν μπορούσα. Μόνο η μέση μου κουνιόταν. Τα πόδια μου είχαν κολλήσει κάτω. Δεν κουνούσα μόνο τη μέση μου. Μπροστά μας έχουμε την κουρτίνα η οποία κάλυπτε την ωραία πύλη την ώρα του συμβάντος. Τα πιο χαρακτηριστικά που μπορούμε να δούμε είναι εδώ ένα χέρι αριστερό, δεύτερο χέρι αριστερό, κάτω χαμηλά, τρίτο χέρι αριστερό και αυτό, και εδώ στη γωνία και αυτό επίσης πάλι χέρι αριστερό, που σημαίνει τέσσερα χέρια είναι από τέσσερα διαφορετικά πρόσωπα. Το πρόσωπο του Χριστού φαίνεται εδώ πάνω προφίλ με το μάτι έτσι εδώ ψηλά, το πρόσωπο εδώ, το μέτωπο από πάνω, εδώ ένα ανδρικό πρόσωπο με τα χείλη, τη μύτη και το σαγόνι από κάτω. Φαίνονται δύο γυναικείες μορφές, ένα πρόσωπο εδώ έτσι με το κεφάλι και το σώμα με τα ρούχα έτσι πως κατεβαίνουν εδώ, και ένα εδώ έτσι. Είναι αντικριστά δύο πρόσωπα γυναικεία. Το γεγονός ότι απεικονίζεται η μορφή του Χριστού έτσι προφίλ όπως είναι εδώ στην εικόνα, η μορφή εδώ, η ανδρικιά μορφή θεωρούμε ότι είναι του Αγίου Λαζάρου, οι δύο γυναικείες μορφές οι αδερφές του Λαζάρου, Μάρθα και Μαρία, λέμε ότι επικονίζει εν ολίγης την Ανάσταση του Λαζάρου. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι έγιναν αυτά τα σημάδια ανεξίτηλα από τότε, εδώ και 15 χρόνια, και είναι το μόνο στοιχείο που μας έμεινε σαν ανάμνηση του γεγονότος ότι εμφανίστηκε εδώ ο Άγιος Λάζαρος. Μπορεί να το κάνει στο πανί αυτό και με ένα κάπως να γίνει. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, ας πούμε, με κάποιο τεχνικό τρόπο μπορεί να γίνει, ας πούμε. Αλλά αυτό, ας πούμε, που έζησα εγώ, δεν μπορεί να γίνει, ρε παιδί μου, δηλαδή. Γιατί, ας πούμε, το είδα, το είπα, πώς έγινε. Το έχω πει πάρα πολλές φορές σε τέτοια θέματα, ότι αυτά τα ζητήματα είναι θέματα πίστης. Ή πιστεύεις ή δεν πιστεύεις. Εάν πιστεύεις, λες ότι αυτό είναι μια θεϊκή παρέμβαση. Ήρθε ο Άγιος Λάζαρος, άφησε τα αποτυπώματά του εκεί παραπάνω, το δέχεσαι και είναι ένα θαύμα. Εάν δεν πιστεύεις, μπορεί να δώσει χιλιάδες εξηγήσεις. Ότι μπορεί κάποιος να το κάνει τη νύχτα, ότι μπορεί κάποιος που ήθελε να κάνει μια φάρσα το έκανε. Αυτά τα θέματα, κυρίες και κύριοι, που δεν έχουν εξήγηση επιστημονική, που δεν μπορεί κανείς να τα βάλει, να πούμε, σε ένα κουτί μέσα και να τα δει ρεαλιστικά,
Αυτά τα ζητήματα πραγματικά είναι θέματα πίστης. Το βέβαιο είναι ότι όση ώρα παρακολουθήσαμε αυτό το θέμα στην τηλεόραση και οι τηλεθεατές, εδώ στο πάνελ επικρατούσε μία διαμάχη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και είναι λοιπόν η σειρά μου αυτή τη στιγμή να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου. Γιατί θα πρέπει να ρωτήσω εάν και κατά πόσο εσείς συντάσσετε με την άποψη ότι μπορεί να πρόκειται για θαύμα ή για κάτι τεχνητό. Ή για κάτι το οποίο μπορεί να είναι και τυχαίο, έτσι. Η κυρία Τσέγκου προηγουμένως ήθελε να εκφράσει μία συγκεκριμένη άποψη. Κυρία Τσέγκου. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν τόσες υπερβολές στο συγκεκριμένο περιστατικό που είδαμε. Εγώ δεν μπορώ να το πω θαύμα. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω αυτός ο Άγιος, ας πούμε, κρεμάστηκε και τα χέρια του πήγαν από πάνω και τα κούμπησε και γιατί όλο αυτό. Όπως επίσης δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Κύριος αποκάλυψε τον εαυτό του ξεχωριστό. Τι θα πει ξεχωριστός. Κύριε Χαρακάκο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό θα ήθελα μια εξήγηση. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ακριβώς είναι. Να πω απλώς ότι είμαι ένας άνθρωπος που είμαι βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος. Πιστεύω πραγματικά, πιστεύω στα θαύματα, σας το λέω αυτό, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό είναι θαύμα. Αυτό δεν είναι θαύμα. Έχω δει και έχω μιλήσει από τη δουλειά μου σε ρεπορτάζ με ανθρώπους που έχουν πάει στην Τίνο, έχουν μπει τυφλοί και έχουν βγει με τα μάτια τους να βλέπουν πεντακάθαρα. Το έχω δει, το έχω ζήσει και το έχω κάνει ρεπορτάζ. Μπορεί να είναι μια άλλη μορφή όμως άνθρωπος, όμως έτσι. Αυτό που είδα τώρα δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι θαύμα, θεωρώ ότι είναι αστείο και θέλω να σας πω, επειδή με αυτό ξεκινήσαμε, ότι ξέρετε μετά από ό,τι άκουσα και στο βίντεο ήταν πλήθος πιστών που πήγαν στην εκκλησία να προσκυνήσουν, μου κάνει λίγο επιχείρηση. Μάλιστα. Ωστόσο, αρκετοί πιστοί που πηγαίνουν ακόμα και σήμερα υποστηρίζουν ότι και οι ίδιοι έζησαν ένα θαύμα, ότι θεραπεύτηκαν. Ναι, είναι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στα γιατί θαύματα. Γιατί είστε τόσο απόλυτοι όμως. Καθόλου λοιπόν, τι είναι άποψή μου, λέω και αυτό. Η άποψη του κύριου Χαρακάκου όμως είναι και η θεολογία. Σα ακούσαμε λίγο. Θεωρώ καταρχήν καλοπροαίρετε τι διαφοροποιήσει τη κυρία Τσέγκου. Αλλά θέλω να πω το εξής, το θαύμα αυτό ακριβώς είναι, ότι δεν μπορεί να χωνέψει, για να το πω κοινά λαϊκά, η λογική μας. Δεν μπορούμε δηλαδή να δεχθούμε λογικά ότι συμβαίνει κάτι που υπερβαίνει τις ανθρώπινες νοητικές ικανότητες. Αλλά αυτό είναι και η δύναμη του Θεού και των Αγίων Του. Κύριε Χαρακάκο, με συγχωρείτε κύριε Χαρακάκο, εάν αυτή τη στιγμή ρωτήσουμε εδώ τους τηλεθεατές, να δούμε ποιοι από αυτούς πιστεύουν ότι πρόκειται για ένα θαύμα ή μη. Ωραία, μου αρέσει αυτό που λες. Πιστεύω ότι θα πάρουμε μια πιο συγκεκριμένη άποψη. Παρακαλώ πολύ, σηκώ στο χέρι. Ποιοι πιστεύετε ότι είναι θαύμα. Ένας, δύο. Δύο σε ένα πλήθος περίπου 30-40 ατόμων. Μπορείτε να κάνετε και μια τρίτη ερώτηση. Κάνετε εσείς απευθείας. Ναι, ποιοι πιστεύετε ότι αυτό, αυτό που έχει συμβεί εκεί πέρα, σε αυτό, η αποτύπωση αυτή, αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε, δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να είναι. Αν είναι θαύμα ή αν δεν είναι θαύμα. Γιατί πιστεύω ότι ίσως θα πρέπει να γίνει μια πιο ενδελεχής έρευνα. Ωραία. Εσείς λοιπόν βάζετε το θέμα πλέον το ότι δεν έχει διακριβωθεί. Ακριβώς. Εάν αυτό. Είναι θαύμα, το γι' αυτό θαύμα και δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι. Αλλά δεν... Πάντως έγιναν έρευνες. Ποιοι πιστεύουν από εσάς ότι μπορεί να είναι κάτι που μπορεί να είναι περίεργο ή μη διαπιστευμένο από την επιστήμη, δεν ξέρω τι. Ακόμη. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, να, χέρια πολλά. Μισό λεπτά, κύριε, καλοσύνη, θα το δούμε. Πραγματικά, εγώ αυτό που κουβεντιάζω τώρα με τους εδώ πέρα τους ανθρώπους, τους φίλους μας που θα τους ρωτήσω εν συνεχεία αν θέλουν να παρέμβουν, είναι ότι υπάρχει αυτό το ερωτηματικό. Δηλαδή δεν είναι δεν το απορρίπτουν όπως η Μάγδα η Τσέγκου που λέει ότι εγώ αυτό δεν το θεωρώ είναι... Δεν με πείθει, κύριε Χαρδαβέλα. Ναι, εμένα δεν με πείθει. Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι εκεί που σταματάει η λογική, αρχίζει το θαύμα. Εμένα με ενοχλεί αυτή η εμπορευματοποίηση που γίνεται. Ναι. Και σας ξαναλέω ότι πιστεύω στα θαύματα. Πιστεύω ότι γίνονται καλά. Αυτό δεν πιστεύω το συγκεκριμένο. Θα ήθελα να βάλω μία παράμετρο. Βέβαια δεν έχω κανένα θαυματόμετρο για να ξέρω αν είναι θαύμα ή δεν είναι. Όμως, τα θαύματα όπως τα έχουμε γνωρίσει στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στην Καινή Διαθήκη, είναι όλα συνυφασμένα, όλα ανεξαιρέτως, με το να απαλυνθεί ο ανθρώπινος πόνος. Δεν έχουμε στην Καινή Διαθήκη θαύματα που να προσπαθούν να πιστοποιήσουν το υπερφυσικό. Όχι να πιστοποιήσουν. Παρά μόνον έχουμε τη μεταμόρφωση του Σωτήρους που έγινε για συγκεκριμένους λόγους, εξηγούνται μες στο Ευαγγέλιο γιατί λίγο πριν το πάθος κλπ. Και στο γάμο... Συνεπώς ίσως θα πρέπει να βάλουμε και στο γάμο της Κανά, τη σκέψη. Και στο γάμο της Κανά που είχαμε την αλλαγή. Πρέπει να βάλουμε του... τη σκέψη μέσα μας ότι να ξεχωρίζουμε την πραγματική υπόσταση ενός θαύματος, εάν έχει να κάνει με τον ανθρώπινο πόνο. Είπε η κυρία προηγουμένως, μπαίνουν τυφλοί και βγαίνουν να βλέπουν. Ο σκοπός αυτού του θαύματος, να ρωτήσω κάτι. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, θα ήθελα κάποιος από εσάς που πιστεύετε ότι μπορεί να είναι θαύμα, να μου πείτε,
Γιατί ο Άγιος να πάει από πάνω, πούμε, να κρεμαστεί, να βάλει τα χέρια του, να τα κουμπίσει, για να δουν τι άθαρμα. Τι σκοπό έχει όλο αυτό. Πάντω δεν είπα ότι πιστεύω. Τι είναι όλο αυτό. Κύριε Χαρταπέλα, επειδή μπορεί να δώσει και μία λάθος εντύπωση, δεν είπα ότι πιστεύω. Είπα ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να δούμε αν πρόκειται για θαύμα ή όχι. Και επίσης, να πούμε και κάτι άλλο. Την έμενη πλειοψηφία των θαυμάτων στην Καινή Διαθήκη πρόκειται για θαύματα που απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο, αλλά υπάρχει ο πολλαπλασιασμός των άρτων, α πούμε. Ανθρώπινη ανάγκη ήταν να φάνε. Ο ίνος της Κανά, ανθρώπινη ανάγκη ήταν να πιούν. Αλλά πάμε στο τώρα, σίγουρα, μην πάμε τόσο σίγουρα, πίσω, πάμε στο τώρα. Εκεί βρίσκεται όμως η θεολογική βάση των θαυμάτων. Δεν υπήρχε μια θαύμα από το οποίο να έγινε προς εκείνη. Στην Καινή Διαθήκη βρίσκεται. Ναι. Λοιπόν, ένα λεπτό. Συμφώνω. Για να βάλουμε τα πράγματα στα άκρα. Εμείς δεν δείξαμε το θέμα αυτό για να το εντάξουμε στη χωρία των θαυμάτων με την έννοια που έχουμε κατά καιρούς ακούσει διάφορα πράγματα, όπως η Παναγία της Τίνου. Το δείξαμε το θέμα αυτό γιατί για μένα είναι ανεξήγητο σε μία κουρτίνα, σε ένα πανί δηλαδή, να σχηματίζονται ξαφνικά κάποια σχήματα τα οποία τα πλένουν, τα ξαναπροσπαθούν να τα σβήσουν, δεν σβήνουν ποτέ. Και επειδή αυτό πράγμα αγγίζει πάρα πολύ την ιστορία με τη συνδέοντη Τωρίνο, θα έλεγα ας το αφήσουμε ένα ερωτηματικό. Ίσως θα πρέπει να γίνει μια μεγαλύτερη έξαλλου, έρευνα. Έχει μείνει και ερωτηματικό από την εκκλησία που το έχει ερευνήσει, από ιδιώτες που έχουν πάει. Έτσι. Και πιστεύουν ότι είναι κάτι ανεξήγητο. Να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Σήμερα η κοπή έχει πολλά θέματα, όπως δηλαδή. Μία ομάδα, πάμε πάλι στην Κρήτη. Μία ομάδα λοιπόν κριτικών είχαν την. Τους άρεσε πάρα πολύ να παρατηρούν τον ουρανό τις νύχτες. Αυτή η διαδικασία, αυτή η συνήθεια τους οδήγησε να καταφέρουν κάποια πράγματα. Να καταγράψουν στον ουρανό κάποιες εικόνες, κάποιες φωτογραφίες. Με φωτογραφική μηχανή. Κάναν ψηφιακή ανάλυση αυτών των εικόνων και πιστοποιήθηκε ότι δεν είναι κατασκευασμένες. Δηλαδή αυτό που είδαν οι άνθρωποι και το φωτογράφησαν ήταν αυθεντικό. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το θέμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η ιστορία άρχισε πριν κάμποσα χρόνια, πριν 3-4 χρόνια. Όταν τυχαία πιστεύω, ένας από την παρέα, ο Γιώργος, ανακάλυψε στις φωτογραφίες τις οποίες είχε ότι υπήρχαν κάποια περίεργα, πώς να τα πω τώρα, αντικείμενα, αν και κάτι άλλο, ίσως όντα. Πάντως είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι εκεί, στη φωτογραφία. Συνήθως πάνω από αρχαία ιερά ή από ιερά κορφής. Αυτό ήταν συγκλονιστική σαν ανακάλυψη και η αλήθεια είναι ότι το ελέγξαμε πάρα πολύ. Προσπαθήσαμε να τσεκάρουμε μην είναι πρόβλημα της φωτογραφικής μηχανής, μην τυχόν και είναι παιχνίδισμα του φωτός, καμιά φορά διαθλάσσεις του φωτός. Πήραμε εκατοντάδες φωτογραφίες από πουλιά και αεροπλάνα για να δούμε πώς φαίνονται στη φωτογραφική μηχανή, ώστε να μην κάνουμε αυτό το λάθος να βλέπουμε πουλί για υπτάμενο αντικείμενο. Στο τέλος φάνηκε πια καθαρά ότι ήταν υπτάμενα άγνωστα αντικείμενα. Ο άνθρωπος που τράβηξε τις φωτογραφίες παλιότερα και ήταν από άλλες περιοχές, έψαξε στον υπολογιστή του με μεγέθυνση κάποιων φωτογραφιών και ανακάλυψε κάποια τέτοια αντικείμενα τα οποία μου τα έδειξε. Και φυσικά εγώ, όπως όλοι οι απλοί άνθρωποι, λέω: εντάξει, είναι, το έχεις φτιάξει μόνος σου, δεν σε πιστεύω. Κύριε Δελή, είμαστε σε ένα σημείο όπου στην ημέρα της θερινής ησημερίας είχατε μια μοναδική εμπειρία. Η εμπειρία είναι ότι βγήκαν μερικές φωτογραφίες, είχαμε έρθει για να μελετήσουμε τέτοια φαινόμενα. Είστε ένας άνθρωπος που μελετάτε τέτοια φαινόμενα, μιλάμε για εμφάνιση άτια. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν περνάγαμε και είδαμε ξαφνικά στον ουρανό άτια και άρχισαμε να τραβάμε φωτογραφίες. Πάνω στην έρευνα που κάνουμε με τον Φίλιππο μαζί, βγήκαν αυτές οι φωτογραφίες, οι οποίες είναι αποτέλεσμα έρευνας και όχι τυχαία. Κάτι σαν ραντεβού, ξέρατε ότι κάτι θα συμβεί εδώ. Μερικές φορές η ζωή μας δίνει σημάδια. Τα σημάδια τα λαμβάνεις υπόψη σου.
Από εδώ λοιπόν, από αυτό το μέρος, μας δόθηκε το πρώτο σημάδι από τα σελιά που βρισκόμαστε τώρα, από έναν κάτοικο του χωριού που μας είπε ότι και αυτός και άλλοι κάτοικοι ένα αντικείμενο το οποίο την ημέρα ήταν μεταλλικό και τη νύχτα ήταν φωτεινό. Και όταν το ρώτησα τι μπορεί να είναι αυτό, μου λέει, μας είπαν ότι είναι δορυφόρος. Ο δορυφόρος δεν μπορεί να φαίνεται με γυμνό μάτι. Βασικά ούτε να φωτίζει τη νύχτα. Ήταν σαν να φλεγότανε, σαν μια σφαίρα που φλεγότανε, αλλά οι φλόγες πηγαίνανε προς το κέντρο της σφαίρας. Φλεγότανε δηλαδή προς τα μέσα και πήγαινε έτσι ήσυχα, αθόρυβο, άφηνε την άλλο στο νερό καθώς πήγαινε, φωτιζόταν η θάλασσα ολόκληρη. Και το είδαμε για 2-3 λεπτά. Ήταν αρκετό. Βγάλαμε βίντεο, φωτογραφίες, τις δημοσιεύσαμε στο τρίτο μάτι. Μετά ξαναήρθαμε εδώ στο φίλο μας, τον Θοδωρή, να μας πάει στο σημείο εκεί που έβλεπε το πρώτο αντικείμενο, να το ξαναδούμε από εκεί. Πέρασα να δω το φίλο μου τον Γιώργο από το σπίτι. Με το που περνάω λοιπόν, μου λέει από την πόρτα, έλα. Τι είναι, Γιώργο, τι σημαίνει. Με βάζει στον υπολογιστή. Λέει, φωτογραφίες, ξαφνικά βλέπω μια κουκίδα στην άκρη εκεί της φωτογραφίας, στο υπολογιστή. Λέω, μια κουκίδα, περίμενε, μου λέει. Πιάνει το κουμπί του υπολογιστή, τικ, τακ, ζουμάρει. Λέω, όπα, βλέπω ένα πράγμα σαν αυτό που βλέπω στα περιοδικά, όπως και εσείς όλοι, στις εφημερίδες. Σε σχήμα ενός ούφο. Λέω, Γιώργο, αρχίζει να γελάς, μου λέει, βλέπε καλά τη φωτογραφία. Μου λέει, περίμενε, τικ, ζουμάρει, απ, ένα δεύτερο αντικείμενο. Παιδιά, εγώ αρχίζω και ανησυχώ, λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Πήγα να πω ντουμπλάρισμα, αλλά ντράπηκα να το πω. Παιδιά, μέσα στα πολιωγό, τρίτη φορά είδα τρία αντικείμενα μέσα στη φωτογραφία. Όχι μόνο αυτή, αλλά και κάποιες άλλες φωτογραφίες, τις οποίες είχε βγάλει με τη μηχανή του. Το είπαμε σε φίλους και το περίεργο ήταν ότι όσοι από τους φίλους έψαξαν τις δικές τους φωτογραφίες, βρήκαν όλοι. Και όχι μόνο ένα ή δύο, αλλά δεκάδες και καμιά φορά εκατοντάδες. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εγώ θα πρότεινα και σε αυτούς που μας ακούνε τώρα να κοιτάξουν τις φωτογραφίες τους για οτιδήποτε, όσο μικρό και να είναι στη φωτογραφία, να το ελέγξουν κάνοντας ένα zoom σε αυτό το συγκεκριμένο, να το ζουμάρουν, να έρθουν κοντά να δουν τι μπορεί να είναι. Είμαι σίγουρος ότι θα βρουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στις φωτογραφίες τους, πράγματα τα οποία δεν είχαν δει ποτέ. Το επόμενο Σάββατο οι πύλες του Ανεξήγητου μπαίνουν στα μυστήρια της Αμοθράκης, τα καβίρια μυστήρια των μεγάλων θεών της αρχαιότητας. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο τηλέφωνο 210-5707-900, στο email piles@alter.gr, από Δευτέρα στο τηλέφωνο 210-5707-852 και στο fax 210-5707-955. Βεβαίως σας περιμένουν και 8 μεγάλα δώρα. Στη συνέχεια της εκπομπής θα είδε και το δεύτερο μέρος αυτού του θέματος, όπου εμπλέκονται και κάποιοι πιλότοι αεροπλάνων και ελικοπτέρων που είχαν πάει στην Κρήτη να ζήσουν μια φωτιά. Άνθρωποι αυτοί που έζησαν το ίδιο φαινόμενο. Και πραγματικά είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε από κοντά. Έχω πάρα πολλές τέτοιες ενδείξεις και φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν τέτοια σχήματα σε όλη την Ελλάδα. Πάμε όμως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Μπαίνουμε λοιπόν στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, είναι το τελευταίο ημίωρο. Και τι κάνουμε σε αυτό το ημίωρο? Βάζουμε τα πράγματα σε μία τάξη. Έτσι, μπράβο. Βάζουμε τα πράγματα σε μία τάξη. Που σημαίνει τι? Πριν ξεκινήσω την κουβέντα μου για αυτά που βλέπετε, για τις φωτογραφίες που έχουν απεικονίσει τέτοια περίεργα, τέτοιες εικόνες στα βίντεο και στις φωτογραφίες, θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος αυτής της θέματος, θα κουβεντιάσουμε τους καλεσμένους μας. Θα περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, που είναι ένας πολύ γνωστός τραγουδιστής που μπαίνει μέσα σε ένα σπίτι και φεύγει τρέχοντας πανικόβλητος, διότι σημαίνουν διάφορα πράγματα εκεί πέρα μέσα. Και συνέχεια θα έχω και επαφή με τους φίλους μας εδώ πέρα που είναι κοντά μας, που έχουν προφανώς αρκετά ερωτήματα να κάνουν για την εκπομπή, μέχρι να φτάσουμε στον επίλογο που θα έχουμε και την κλήρωση των δώρων για τους καλεσμένους μας. Πάμε λοιπόν στο ίδιο μέρος, στην Κρήτη, η ίδια ομάδα, φέτος τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του θερινού ηλιοστασίου.
παρακολουθούν την κατάσβεση μιας φωτιάς. Τραβούν φωτογραφίες και όταν τις εμφανίζουν, βλέπουν ότι, όπως ισχυρίζονται οι ίδιοι, εκεί υπάρχουν άγνωστα αυτώτας υπτάμενα αντικείμενα. Ανάμεσα στα πυροσβεστικά. Τι κάνουν? Απευθύνονται στους πυροσβέστες. Η απάντηση στο θέμα που ακολουθεί. Και ήρθαμε στις 21, την ημέρα που είναι ενεργειακά ο τόπος φορτισμένος, και κατά κακή μας τύχη, πριν ξεκινήσουμε την εκδρομή μας, ο Φίνικας πήρε φωτιά. Ήταν να βγάλουμε μερικές φωτογραφίες. Φωτογραφίσατε ουσιαστικά την επιχείρηση κατάσβεσης. Την πυρκαγιά τραβού. Άλλη μέρα τα είδαμε αυτά στον υπολογιστή. Είδαμε κάτι μικρούλες κουκίδες που τις μεγεθύναμε με το μεγεθυντικό φακό και είδαμε ότι αυτές οι κουκίδες βαρέσαμε στην αγιαρμό, γιατί ήταν πάρα πολύ καθαρά. Και ξαναμαζευτήκαμε όλοι μαζί και φέραμε όλα τα υλικά μας, ό,τι τραβήξαμε, ό,τι παθένα στάφερα στο σπίτι, και τα ψάχναμε να δούμε αν υπάρχει αλλού και στα άλλα. Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις. Είχαν απολύτου ακριβίας κινήσεις τα ελικόπτερα, αν και φύσαγε τρομερά. Ήταν ο αέρας πολύ ανάποδος και πηγαίνανε τα ελικόπτερα πλαγιαστά για να προσεγγίσουν τη φωτιά. Δεν μπορούσαν να πάνε ευθεία. Αναζητήσατε? Εκείνη ήταν πολύ πιο κοντά σε αυτό που είδατε εσείς μετά στη φωτογραφία. Αναζητήσαμε, βρήκαμε το τηλέφωνο από δύο πιλότους και επιλέξαμε να τηλεφωνήσουμε και να μιλήσουμε με τον επικεφαλής της ομάδος, ο οποίος πολύ ευγενικά, ο άνθρωπος, μας είπε ότι δεν μπορεί να μιλήσει χωρίς την άδεια της υπηρεσίας. Εμείς του είπαμε ότι έχουμε κάτι ενδιαφέρουσες φωτογραφίες να του στείλουμε, αν θα ήθελε να τις δει. Είπαμε ότι είναι κάποια περίεργα αντικείμενα, δεν είδατε τίποτα? Ο άνθρωπος μας είπε: δεν είδαμε τίποτα. Και εκεί πάνω κάτω τελείωσε η συζήτηση. Εσείς πιστεύετε ότι δεν είδανε τίποτα? Πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να τα φωτογραφίζει μία απλή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και να μην μπορούν να το δούνε τα όργανα, τα πολύ υψηλής τεχνολογίας όργανα τα οποία έχουν τα υπτάμενα μέσα. Απ' την άλλη όμως πιστεύω ότι αν αυτή είναι εξωγήινη τεχνολογία, εξωγήινα αντικείμενα, λέτε να μην έχουν τη δυνατότητα να τυφλώνουν όλα τα μέσα παρατήρησης των ανθρώπων και να αφήνουν να τους βλέπουν μόνο κάποιοι που αυτοί για τους συγκεκριμένους δικούς τους λόγους θα θέλανε να τους δουν? Εγώ το έχω σκεφτεί και αυτό. Κάνατε την ερευνά σας, από όσο γνωρίζω, μετά από αυτές τις καταπληκτικές φωτογραφίες του κυρίου Δελή, και μιλήσατε ακόμα και με τον πιλότο του Καναντέρ που ήταν στην πυρόσβεση. Ναι, μιλήσαμε με τον πιλότο του Καναντέρ και μου είπε ότι επισήμως δεν μπορεί να πει τίποτε χωρίς την άδεια της υπηρεσίας του. Σε αυτά τα αγνώστη ταυτότητα, υπτάμενα αντικείμενα ήταν πολύ πιο κοντά σε εκείνους από ό,τι ήταν σε εσάς που τα καταγράψατε εδώ. Οπότε τι πιστεύετε, τα έβλεπαν? Τα ένιωθε το ραντάρ ίσως των σκαφών τους? Άκουσα από τρίτους ότι οι πιλότοι τα αντιλήφθησαν αυτά. Και δεν γνωρίζω αν τα φωτογράφησαν κιόλας τα όργανα των σκαφών τους. Πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους, φαντάζομαι. Ήταν μια θαυμαστή επιτυχία αυτή η κατάσβεση της φωτιάς, γιατί μπορούσε να είχε γίνει πολύ μεγάλη καταστροφή αν συνεχιζόταν αυτή η φωτιά. Από την πρόσβαση λοιπόν από της επιχείρησης και από την επιτυχία της καταλαβαίνουμε ότι αυτά, ό,τι και αν ήτανε, βοηθήσανε στην κατάσβεση της φωτιάς. Ή και αν δεν βοηθήσανε, δεν ξέρω εγώ, ήταν παρόν. Είχαν μια επίβλεψη. Ήταν εκεί. Και αυτό είναι ένα μήνυμα προς εμάς και προς όλο τον κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι οι επιστήμονες, δυστυχώς, λόγω της επιστήμης και των κανόνων που διακυβούν τις επιστήμες, δεν μπορούν να εκφέρουν ελεύθερα γνώμη πάνω σε αυτά τα θέματα. Η επιστήμη προϋποθέτει γνώση και λογική. Για να μπορέσεις να αποδείξεις ή να μην αποδείξεις κάτι, αυτό χρειάζεται λογική. Η λογική χρειάζεται γνώση. Δεν τα ξέρουμε όλα. Υπάρχουν τεράστια πεδία άγνοιας στα οποία είμαστε βυθισμένοι και τα οποία δεν μας βοηθούν. Να προσπαθήσουμε να πούμε ότι όλοι αυτοί έχουν δίκιο ή να πούμε ότι όλοι έχουν άδικο, πάλι δεν βολεύει. Εγώ θα έλεγα ότι το πιο σωστό είναι ο καθένας να ψάχνει να βρει μοναχός του την αλήθεια και για ποιο λόγο την ψάχνει. Στην πραγματικότητα εγώ δεν ψάχνω να βρω ούτε αν υπάρχουν εξωγήινοι,
ούτε αν υπάρχουν εσωγήινοι ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που ψάχνω να βρω είναι το νόημα της ζωής μου. Για ποιο λόγο ζούμε, για ποιο λόγο υπάρχουν όλα αυτά τα όμορφα πράγματα γύρω μας, πώς έγιναν, τι υπάρχει πίσω από όλα αυτά. Και καθένας ψάχνοντας μπορεί να βρει πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, αναλόγως με το τι ψάχνει πάντα. Θα λέγαμε ότι το κυρίαρχο ερώτημα σε όλη αυτή την ιστορία που σας δείξαμε και στα δύο βίντεο είναι εάν αυτά που καταγράφηκαν στις φωτογραφικές μηχανές, στο φιλμ της μηχανής, είναι κάτι που μπορεί να είναι ανεξήγητο, ξαφνικά να εμφανίστηκε, ή μπορεί να είναι ένα παιχνίδι του φακού. Αυτό είναι ένα θέμα που μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Να σας πω εκ των προτέρων ότι σπάνια δίνονται εξηγήσεις λογικές στα θέματα αυτά. Δηλαδή έχουν εξετάσει φωτογραφίες, έχουν εξετάσει καρέ, έχουν εξετάσει φιλμς και δεν έχουν μπορέσει να πούνε εύκολα ότι αυτά είναι κατασκευάσματα ανθρώπων ή ότι είναι λόγω φυσικών φαινομένων. Πολλές φορές, ακόμη και αναλυτές σε ψηφιακά μηχανήματα αυτών των φιλμς, λένε ότι δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τι έχει συμβεί. Τι είναι αυτό που βλέπουμε εκεί πέρα. Αποκλίνουν να είναι χέρι ανθρώπινο που παρενέβη και δημιούργησε αυτή την εικόνα. Και βέβαια είναι δύσκολο κανείς να πει ότι είναι UFO. Είναι όντα από άλλους πλανήτες. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένα ερωτηματικό, ένα σκοτάδι. Θέλω να ξεκινήσω από τον κύριο Μάμαλη που έχει μάλιστα μια ειδικότητα προσέγγιση του θέματος σαν art director. Ωραία. Λοιπόν, θα μιλήσω. Καταρχήν οι φωτογραφίες είναι πολύ εντυπωσιακές. Έτσι, και μπορεί κάποιος κάλλιστα να το πιστέψει, αλλά θα μείνω σε δύο φωτογραφίες. Η πρώτη είναι από το πρώτο βίντεο που εμφανίζεται ένας μαύρος ουρανός και μία κίτρινη τεθλασμένη γραμμή. Δεν ξέρω πώς το πλάσαρε ο κύριος, αλλά τέτοια φωτογραφία μπορούμε να φτιάξουμε και τώρα. Δηλαδή να πάμε σε ένα σκοτεινό ουρανό, να βρούμε μία κίτρινη φωτιστική πηγή, να αφήσουμε ανοιχτό το διάφραγμα για μερικά δευτερόλεπτα και να κουνήσουμε τη φωτογραφική μηχανή. Mm-hmm. Πολύ εύκολα. Επίσης, στο δεύτερο βίντεο, εκεί που είναι το ελικόπτερο και ρίχνει νερό, που είναι οι δύο κουκίδες, τα υποτιθέμενα UFO, και έχει κάνει μεγέθυνση, εκεί παρατήρησα ότι και τα δύο UFO έχουν ακριβώς το ίδιο σχήμα. Έχουν τη γυαλάδα του ηλίου ακριβώς στο ίδιο σημείο, έτσι, και δεν έχουν θόρυβο. Δηλαδή, ενώ όλη η υπόλοιπη φωτογραφία, ακόμα και ο ουρανός, που είναι φωτιστική πηγή, ας πούμε, τη μέρα ο ουρανός. Δεν νοείται να έχει θόρυβο. Μάλλον μπορεί να έχει θόρυβο, αλλά τα σκοτεινά σημεία έχουν πολύ περισσότερο θόρυβο. Όταν λέτε θόρυβο, τι εννοεί? Θόρυβος είναι τα χιόνια. Mm. Στην έγχρωμη φωτογραφία ο θόρυβος είναι μοβ και πράσινες κουκίδες. Mm. Οπότε είναι μια φωτογραφία που έχει τα δύο UFO αυτά σε μεγέθυνση και έχει ο ουρανός θόρυβο, ενώ τα UFO είναι πεντακάθαρα. Αυτά πιστεύετε ότι μπορούσαν να έχουν, γίνει με παρέμβαση? Μπορεί, αυτό να μπορεί να γίνει. Δηλαδή, για όλα τα άλλα δεν βρήκα εξήγηση. Ναι. Έτσι, δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω τι λόγους και αν είχαν τα μέσα αυτοί οι άνθρωποι να δημιουργήσουν και να κάνουν αυτή την παρέμβαση. Είναι εύκολο. Είναι άνθρωποι καθημερινοί. Μπορεί να είμαι εγώ που δεν ξέρω. Όλοι οι σημερινοί φωτογραφοί έχουν φύγει από την παλιά τεχνολογία, ας πούμε, και έχουν περάσει την ψηφιακή. Mm-hmm. Δηλαδή, και τους κύριους φαντάζομαι... Τελικά, από όλα αυτά που είδατε, πού έχει καταλήξει? Εντάξει, δεν μπορώ να πω τώρα με μία κουβέντα. Απλά είδα δύο φωτογραφίες, οι οποίες δεν με ψήσανε, πώς να σας πω. Μάλιστα. Κάτι συμβαίνει εκεί πέρα. Κατάλαβα. Κύριε Αποστολόπουλε, βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά σε αυτή την εκπομπή που παρουσιάζουμε θέματα για εμφανίσεις εξωγήινων σκαφών στην Κρήτη. Έχει γίνει και στο παρελθόν. Αλλά και η κυρία Δάγιο που είναι συγγραφέας μας είχε πει παλαιότερα στην εκπομπή ότι η Κρήτη έχει μία χρονοπύλη. Οδηγεί στην τέταρτη διάσταση και είναι πιο εύκολο για τα εξωγήινα σκάφη να έρθουν εδώ. Αυτό πώς σας φαίνεται? Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Για τις χρονοπύλες και για όλα αυτά είναι κάτι αναπόδεικτο και δεν μπορώ καν να εκφράσω γνώμη και μάλιστα να σας πω την αλήθεια είμαι πολύ σκεπτικιστή σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για την ύπαρξη όμως υπτάμενων αντικειμένων στους ουρανούς και της Κρήτης και της Ελλάδας και όλου του κόσμου, είμαι πολύ πιο υπέρ του να συμβαίνει κάτι παράξενο. Και αυτό, δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένες φωτογραφίες, οι οποίες
μπορεί και να είναι αποτέλεσμα παραποίησης, μπορεί να είναι και αληθινές. Αυτό μπορεί να το κρίνει κάποιος τεχνικός, αφού τις έχει στα χέρια του φυσικά. Αναφέρομαι όμως σε ένα σωρό καταγραφές οι οποίες έχουν γίνει κατά καιρούς και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και μάλιστα με πολύ περισσότερα στοιχεία. Αναφέρομαι σε παραδοχές επιστημόνων. Υπάρχει ο Άλεν Χάινεκ, ο οποίος βέβαια δεν ζει αυτή τη στιγμή, ο οποίος ήταν έγκριτος αστρονόμος και μάλιστα στην αρχή ενάντιος του φαινομένου και στη συνέχεια υπέρμαχος που το παραδέχτηκε. Ο Ζακ Βαλέ, ο Μόρις Τζίσαφ. Αυτοί ήταν αστρονόμοι, είναι αστρονόμοι. Και έχουν παραδεχτεί ότι. Και έχουν παραδεχτεί ότι υπάρχουν ανεξήγητα φαινόμενα στους ουρανούς και ανεξήγητα αντικείμενα τα οποία κινούνται. Επίσης, υπάρχει παραδοχή κατά καιρούς από στρατηγούς των Ηνωμένων Πολιτειών, εν αποστρατεία. Από πιλότους. Από πτεράρχους, από αστροναύτες. Ακόμη και από υπουργούς. Από αστροναύτες, ο τελευταίος ήταν ο Όλντριν, που ήταν από τις τρεις αστροναύτες, ο οποίος προσγειώθηκε στη Σελήνη, με τη Σελήνη. Κυρία Τσέγκου. Κυρία Τσέγκου, εσείς είστε ένας άνθρωπος πολύ έτσι επίγειος, να το πω. Με τα θέματα αυτά λοιπόν. Δεν είσαι πιστή με χαρακτηρίζει. Είναι ρούφο, είναι. Στον τρόπο σκέψη, να το διευκρινίσω για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Στο θέμα λοιπόν αυτό το οποίο παρακολουθήσατε, πιστεύετε ότι υπάρχει μια βάση λογικής ή κάτι μπορεί να συμβαίνει πέρα από εκεί για οποιονδήποτε λόγο. Δηλαδή, άνθρωποι να έχουν παρέμβαση φωτογραφίες ώστε να μας πείσουν για κάτι που δεν συμβαίνει. Δεν ξέρω αν μπορεί να συμβαίνει στο συγκεκριμένο. Σέβομαι ωστόσο τον. Αντιδιρέκτορ της παρέας. Αντιδιρέκτορ, ο οποίος είναι. Και ειδικός, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχουν και υπάρχουν θεάσεις και αντικείμενα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Το πρώτο στην Ελλάδα και επίσημα, θα σας πω ότι εμφανίστηκε, μάλλον η πρώτη καταγραφή επίσημα στην Ελλάδα, έγινε στις 24 Οκτωβρίου του 1954, όπου ένας γεωργός, ο κύριος Κορομιλάς, στο Αίγιο, πήγε στην αστυνομία και λέει, είδα στο χωράφι μου, στον ουρανό, κάποια αντικείμενα, κάποια στρογγυλά, τα χαρακτήρισε ο άνθρωπος όπως μπορούσε με την περιγραφή, η οποία από τότε μέχρι σήμερα, προφανώς έχουν γίνει και άλλες χιλιάδες καταγραφές, τη σέβομαι, δεν έχω δει κάτι στη ζωή μου για να σου πω ότι υπάρχει, όμως θεωρώ ότι βεβαίως δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή τη ζωή. Μάλιστα. Ότι κάτι μπορεί να υπάρχει. Εγώ αυτό και πιστεύω ταυτόχρονα. Ότι, είναι πολύ εγωιστικό να πιστεύουμε ότι είμαστε μόνοι μας. Μα είναι δυνατόν. Και στατιστικά δεν πρέπει να είμαστε μόνοι μας. Ταυτόχρονα όμως. Πιστεύω ότι πολλοί είναι αυτοί οι καλοθελητές που θα βάλουν και το χεράκι τους έτσι για την περιέργεια, έτσι για να ζήσουν το κάτι παραπάνω και να έχουν μια σχέση ιδιαίτερη με αυτό. Να συμπληρώσω κάτι ελάχιστο. Απλά έτσι για την ιστορία, να πω ότι μία από τις σημαντικότερες κατά τη γνώμη μου παρουσίες στον ελληνικό χώρο είναι μία επανειλημμένη παρουσία υπτάμενου αντικειμένου στην περιοχή των Σπετσών Δοκού Ήδρας. Απέναντι από την Ερμιόνη, όπου, αν δεν κάνω λάθος, είχε καταγραφεί και από τις τοπικές αστυνομικές αρχές, από το τοπικό λιμεναρχείο. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες καταγραφές. Ναι. Λοιπόν, να προλάβουμε να. Πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας, να πάμε και στο τελευταίο ρεπορτάζ που έχουμε κάνει, για να στο δείχνουμε το έχουμε αναγγείλει. Όπου ο γνωστός τραγουδιστής, ο κ. Γιώργος Γερολυμάτος, πάει με μια παρέα στο Πικέρμι για να πάει σε μια ταβέρνα. Αλλά υπάρχει μια φήμη για ένα σπίτι. Λέει λοιπόν η παρέα αυτών των νέων ανθρώπων. Πριν πάμε στην ταβέρνα, δεν περνάμε το σπίτι να δούμε τι γίνεται. Ένα έρημο σπίτι. Και πάνε. Και δείτε τι επακολουθεί. Είμαι ένα βράδυ που έβρεχε, ήμασταν 8 άτομα, 2 αυτοκίνητα. Το ξοδρομήσαμε γιατί εκεί στο Πικέρμι, ένα απάνω στο λόφο, ένα στοιχειωμένο σπίτι. Ακούγαμε ότι είναι στοιχειωμένο. Και πολλά χρόνια πριν, είχαν γίνει πολλά πράγματα. Λέμε για καλαμπούρια, πάμε 2 αυτοκίνητα. Πήγαμε λοιπόν εκεί, σταματήσαμε μπροστά. Βγήκαμε από το αυτοκίνητο και ακούσαμε. Έβρεχε όπως έβρεχε και ήταν ησυχία. Ακούσαμε στο σπίτι μέσα διάφορους θορύβους. Το σπίτι άρχισε ξαφνικά να μας φαίνεται ότι κουνιέται. Εν τω μεταξύ, μας φάνηκε αστείο. Το πιο σημαντικό είναι, που δεν το έχω ξαναπεί ίσως, είναι το γεγονός ότι αισθανθήκαμε το ίδιο άσχημο συνέστημα και οι 8. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή, σαν να κατέβηκε κάτι, μια αόρατη δύναμη και να μας καταπίεζε. Σαν κάτι αυτομάτως πάθαμε όλη ταχυπαλμία, σαν να υπήρχε μια αόρατη δύναμη η οποία ήθελε να μας σταματήσει εκεί που ήμασταν. Μετά είχα πάρει τον Γιώργο τον Δασκαλόπουλο, τώρα ήταν τη σχολή στα Νάγρα, είχε ασχοληθεί με παραψυχολογία και μου είχε πει να τον πάρω να τον αφήσω μόνο του να δει αν θα αισθανθεί κάτι και τον είχα αφήσει μόνο του και μου είχε πει ότι είχε αισθανθεί πνεύματα να τον πλησιάζουν. Ήταν παιδικά πνεύματα και ότι τέλος πάντων κάποια ώρα τη δύναμη μετά τον σταμάτησε, τον ταρακούνησε και τον ανάγκασε να φύγει από το σπίτι μου. Μέσα δεν μπόρεσε να την αντέξει. Ήταν η δύναμη αυτού νου, ο οποίος είχε σκοτώσει τη γυναίκα του και τα παιδιά.
Έτσι μου εξήγησαν μετά, αυτό ήταν και σατανιστής. Στα υπόγεια κάτω του σπιτιού είχαν βρει μία πεντάλφα, κάτω στα υπόγεια. Στην κατοχή είχαν μείνει, νομίζω, ο Γερμανοί, ο Φρούραρχος στην εποχή εκείνη, και είχαν φύγει αρων-άρων, γιατί ήταν όλη τη νύχτα. Μετά ανέλαβαν να το κατεδαφίσουν και αυτός που ανέλαβε να το κατεδαφίσει, ο εργολάβος, πέθανε. Και ένας βράδυ, μάλιστα, είχε βάλει κάποιο στοίχημα ότι θα μείνει στο σπίτι και τον βρήκαν νεκρό από ανακοπή καρδιάς. Τι σημαίνει, γιατί τα είπα αυτά όλα. Σημαίνει ότι σε αυτό το σπίτι υπήρχε μια αόρατη σατανική ίσως δύναμη, η οποία ήθελε να σταματάει τους πάντες και τα πάντα και ήταν εγκλωβισμένη εκεί. Τι απέγινε αυτό το σπίτι? Με κάποιοι τον γκρέμισαν, νομίζω, εκεί, και εκεί δεν χτίστηκε στο συγκεκριμένο σημείο κάτι. Αυτός είχε σκοτώσει τα παιδιά του, τα δύο τα μικρά τα παιδιά και τη γυναίκα του, και είχε αυτοκτονήσει μετά, και λένε ότι έγινε εγκλωβισμός πνευμάτων. Τώρα, κατά πόσο μπορούν να ερμηνευτούν αυτά και πώς, εγώ το ένιωσα, ήμουν πάρα πολύ νυφάλιος και οι άλλοι, και μάλιστα είχαμε πάει για καλαμπούρι. Πήγαμε να γελάσουμε, δεν καν τα πιστεύαμε αυτά τα πράγματα. Εκτότε πιστεύετε στην ύπαρξη φαντασμάτων? Τα φαντασμάτα δεν είναι με δόντια, με έτσι, με φουσεντόνια, με λευκά, κόκκινα, κίτρινα. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Πιστεύω όμως ότι είμαι σίγουρος ότι υπάρχει. Υπάρχει κακή και καλή δύναμη, έτσι, αόρατη καλή και κακή δύναμη, η οποία εγκλωβίζεται ενέργεια. Αυτό το πράγμα το πιστεύω, και όπως είναι και στους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν έχεις νιώσει κάποια στιγμή, και πολλοί άνθρωποι το έχουν νιώσει, να είναι κάποιος άνθρωπος απέναντί μας και αμέσως να θέλουμε να του πιάσουμε το χέρι, να τον χαϊδέψουμε, μια ζεστασιά, και το αντίθετο συνέστημα, να βρεθεί κάποιος απέναντι και αμέσως να αισθανθείς πάρα πολύ άσχημα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καλό κάρμα και κακό κάρμα. Εγώ έχω γεννηθεί εδώ. Όλη αυτή η περιοχή άνοιγε στο Σκουζέ. Επιστάτης στο Σκουζέ τότε ήταν κάποιος καλέργης, ο οποίος είχε φτιάξει αυτή τη βίλα και έμεινε εκεί. Λέγανε πάρα πολλά, το στοιχειωμένη βίλα, το στοιχειωμένο σπίτι. Νομίζαν ότι υπάρχει και χρυσός εκεί, μάλιστα, και ερχόντουσαν κάποιοι χρυσοθύρες κατά καιρούς και ψάχνανε. Με συνέπεια να σκάψουν τα θεμέλια. Κατοικήθηκε μετά από τον καλέργη, από τον επόμενο ιδιοκτήτη, κατοικήθηκε ποτέ η βίλα? Νομίζω όχι. Γιατί το είχαν σε κακό, μάλλον, οι κάτοικοι, και δεν πήγαινε κανένας να κατοικήσει. Εγώ το θυμάμαι ότι πολλά χρόνια είναι αποθηκευτικός χώρος αυτή η βίλα. Βρέθηκαν σημάδια ποτέ σατανιστών μέσα στη βίλα? Κάποια εποχή οι σατανιστές Μαργέτης και Σία πήγαιναν εκεί και μαζευόντουσαν εκεί κάποιες φορές. Νιώθετε ότι μετά το γκρέμισμα του σπιτιού έφυγε κάτι κακό από την περιοχή? Δηλαδή ήταν μια περιοχή που δεν τη πλησίαζαν εύκολα οι άνθρωποι τη νύχτα? Όχι, μην το λέτε αυτό. Εγώ δεν νιώθω ότι μετά την απομάκρυνση του σπιτιού έφυγε κάτι από την περιοχή. Αντιθέτως, αν δεν είχαν την οτροπία αυτή οι παλαιοί, ότι ήταν στοιχειωμένο και όλα αυτά που λεγόντουσαν, ενδεχομένως να είχε κρατηθεί η βίλα, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραία και ήταν ένα κόσμο αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας. Εδώ λοιπόν το ταξίδι τελειώνει. Πήγαμε Κρήτη, πήγαμε Λαγκαδά, γυρίσαμε ξανά Κρήτη, πήγαμε Πικέρμη. Τι άλλο θέλετε? Ακούσαμε φοβερά πράγματα, περίεργα πράγματα. Ήταν μια βραδιά περίεργη. Ήρθε η ώρα και η δική σας. Φαντάζομαι ότι θα έχετε κάποια ερωτήματα ή κάποιες απορίες να διατυπώσετε. Πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα ακούσουμε τους καλεσμένους μας και θα κάνουμε τον επιλογό μας με τους άλλους καλεσμένους μας και θα κάνουμε και την κλήρωση των δώρων. Διαφημίσεις. Λοιπόν, παρακαλώ, ερωτήσεις, αν θέλετε, παρεμβάσεις, ό,τι θέλετε να κάνετε. Μισό λεπτάκι όμως να πάρουμε ένα μικρόφωνο. Ναι. Ο νεαρός εκεί πέρα στο βάθος, που θέλει να πει κάτι. Πώς λέγεσαι? Ονομάζομαι Πέτρος Πετράκης, μαθητής πρώτης Λυκείου Περιστερίου. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση στο ό,τι θεολόγο θέλεις. Της παρέας εδώ πέρα. Στο θεολόγο? Ναι. Μάλιστα, είναι ο κύριος. Ναι, χαρακά. Δεν έχω καταλάβει γιατί γίνονται θαύματα, εφόσον ο Χριστός είπε «Όποιος θέλει ας με ακολουθήσει». Οπότε, τι αποδεικνύονται με τα θαύματα? Εφόσον είπε αυτό ο Χριστός. Ενδιαφέρον ερώτημα. Βέβαια. Καταρχήν, δεν είναι ανάγκη, όπως πολύ σωστά είπε ο νεαρός φίλος μας, να γίνει θαύμα για να κατοχυρωθεί η πίστη. Το θαύμα γίνεται είτε με σκοπό την επιτέλεση αγαθού έργου, καλής πράξης, θεραπεία κλπ., είτε με σκοπό την ενδυνάμωση και την υπενθύμηση της αναζωπήρησης της διαρκούς σχέσης που πρέπει να έχουμε με τον Θεό. Δηλαδή, ο σκοπός του θαύματος δεν είναι
ούτε να τρομοκρατήσει ο Χριστός, ούτε να στρατολογήσει. Είναι η υπενθύμηση της φιλίας που πρέπει να έχουμε μαζί του. Μάλιστα. Μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό? Ορίστε. Θέλω να πω ότι στο φίλο εδώ ότι θαύμα κάνει ο Θεός και σε αυτόν ο οποίος δεν το θέλει. Παράδειγμα, ο Παύλος, νομίζω, πριν ασπαστεί το Χριστό, ήταν ο μεγαλύτερος πολέμιός του. Και μέσα από θαύμα, συνέβη όλο αυτό. Τυφλώθηκε και μετά από τρεις μέρες πίστεψε. Δηλαδή του εμφανίστηκε ο Κύριος. Ναι, να πω λίγο όμως κάτι. Θαύματα έχω ακούσει και από άλλους οι οποίοι δεν είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είναι Βουδιστές, είναι πιστεύουν. Θαύματα γίνονται και σε άλλες θρησκείες. Διότι οι θαύματα. Δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο του χριστιανισμού. Ναι, οπότε, θαύματα γίνονται και στον Βουδισμό, ναι, γίνονται και στους Ισλαμιστές κλπ. Έτσι. Έτσι. Άλλος. Ορίστε, παρακαλώ. Μπορείτε να περάσετε το μικρόφωνο μπροστά. Να ακούσουμε τον κύριο. Σε σχέση με τους υπτάμενους δίσκους. Αν θέλετε, κρατήστε λιγάκι το μικρόφωνο κοντά. Ναι. Έτυχε να παρακολουθήσω στη δεκαετία του 50-60 μια σειρά δημοσιεύσεων της εφημερίδας Βραδινή. Είχε μεταφράσεις από το Ernst Cousέο της Βραζιλίας με συγκλονιστικές λεπτομέρειες γύρω από τις επίμονες στην εποχή εκείνη εμφανίσεις υπτάμενων δίσκων. Νομίζω ότι όποιος καταφύγει στα σώματα της Βραδινής και διαβάσει αυτές τις περιγραφές, κατευθείαν θα πιστέψει την ύπαρξή τους. Να σας πω. Διότι, ναι, κρατώ μια λεπτομέρεια συγκεκριμένη. Είχε διαρρεύσει ένα μέταλλο σε ρευστή κατάσταση, έπεσε στο έδαφος και έκαψε τα πόδια μιας γυναίκας και τρέξανε οι διάφοροι αρμόδιοι, κάνανε ανάλυση και βρήκαν το μέταλλο αυτό ήταν κασίτερος με καθαρότητα 96%. Δεν υπάρχει στη γη αυτό το μέταλλο. Μάλιστα. Να σας πω το εξής πράγμα. Ότι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια στοιχεία και δημοσιευμένα και με φωτογραφίες και με βίντεο και με μαρτυρίες ανθρώπων που μπορούσαν να δουν. Δηλαδή μιλάω για πιλότους αεροπλάνων, μιλάω για αστροναύτες, μιλάω για φυσικούς και αστρονόμους που παρατηρούν τον ουρανό. Υπάρχουν πάρα πολλοί, χιλιάδες θα έλεγα, τέτοιες περιπτώσεις και στοιχεία ότι κάτι εμφανίζεται. Συνήθως δεν υπάρχει εξήγηση στα φαινόμενα αυτά και συνήθως αυτά θα κρατούνται μυστικά από κρατικές υπηρεσίες για λόγους στρατηγικής και τεχνολογίας διαστήματος που δεν πρέπει να διαχυθεί ίσως σε ευρύτερη κλίμακα. Είναι ένα θέμα που πραγματικά το ψάχνουμε πάρα πολύ, έχουμε έρθει σε επαφή με κρατικές υπηρεσίες, με ανθρώπους οι οποίοι ήταν σε αυτές τις υπηρεσίες και μας έχουν μιλήσει. Μιλάω για τον κύριο Πόπ και μιλάω για όλους αυτούς, οι οποίοι μας λένε ότι ναι, εμείς που είμαστε μέσα στις κρατικές υπηρεσίες ξέρουμε τα στοιχεία αυτά, μας έρχονται, αλλά δεν βγαίνουν προς τα έξω. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Στον κύριο Χαρακάκο είχαμε μείνει. Είχαμε στον κύριο Χαρακάκο, να πάμε στην κυρία Δραγώνα για να κλείσουμε. Δεν έχω να σας ρωτήσω κάτι. Είναι η στιγμή που γράφουμε τον επίλογο. Μετά από όλα αυτά που είδατε, θα ήθελα μια άποψη, όπως και με τον κύριο Βαρβούνη. Να επανέλθω λίγο στα πρώτα. Στα δικά σας. Στα οποία είπαμε. Ναι, ήθελα να κάνω μια επισήμανση, αν και γυρίζω αρκετά πίσω. Ακούσαμε στο πρώτο βίντεο, μιλήσανε πάρα πολύ για δεσίματα γενικά. Για... Στην Κρήτη, στον Αλικάμπο. Μάλιστα. Είπαν ότι δένανε τα ζώα μεταφορικά για να μην πάντα φύγουν και λοιπά. Ναι, είπαν επίσης ότι δένανε κάποιους ανθρώπους για να μην κάνουν κάποιες πράξεις που δεν έπρεπε να κάνουν. Εγώ απλά θα ήθελα να προσθέσω ότι όλα αυτά γενικώς είναι όντως κατάλοιπα μιας έτσι πολύ παλαιάς παράδοσης. Θέλω να αναφερθώ έτσι εν συντομία στους καταδέσμους, οι οποίοι έτσι κατά κάποιο τρόπο προλόγησαν, ας πούμε, αυτές τις αντιλήψεις των ανθρώπων. Ήταν οι αρχαιότερες κατάρες που γνωρίζω εγώ. Και φυσικά, εντάξει, για μας τους φιλολόγους αυτές είναι πολύ σημαντικές μαρτυρίες, διότι είναι από τα μόνα στοιχεία τα χειροπιαστά που έχουμε για την πραγματική εξάσκηση της μαγείας στην αρχαιότητα. Μάλιστα. Δηλαδή τα υπόλοιπα, θεωρώ οι περισσότερες άλλες αναφορές είναι κυρίως λογοτεχνικές. Και δεν ξέρουμε... και παραδόσεις ίσως.
Ναι, και δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτές έχουν έτσι εξοραϊστεί για... Πάρα πολύ. Προκειμένου να τέρψουν κάποιο κοινό. Σωστά. Πάμε και στον κύριο Βαμβούλη να κλείσουμε. Με κάλυψαν οι προηγούμενοι ομιλητές και οι συνομιλητές μας εδώ σε πάρα πολλά θέματα από αυτά που είχα να πω. Μόνο μία παρατήρηση που προέρχεται από δική μου πίστη. Νομίζω ότι η γραμμή ανάμεσα στο φυσικό και στο υπερφυσικό είναι βέβαια αποτέλεσμα και της γνώσης και της τεχνολογίας και της οπτικής γωνίας κάθε εποχής. Σίγουρα υπάρχουν χαρτογράφητες περιοχές. Το πού οφείλεται το ότι είναι χαρτογράφητες, το αν ποτέ θα χαρτογραφηθούν ή όχι, είναι κάτι που θα μας το δείξει στο μέλλον. Μάλιστα. Και επειδή εσείς τελειώσατε, θέλω να μου πείτε και ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 25. Δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 25. 15 και 23. 15-23. Ο κύριος Βασίλης Μαξιλάρας. Ποιος είναι? Εσείς. Και το? 23. Και ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος. Ωραία. Είσαστε δύο τυχεροί. Δύο δώρων που είναι τα CD των πυλών του Ανεξήγητου για να τα πάντα βλέπετε και να σε κρατήσουμε όταν θα έχετε χρόνο. Είναι οι καλύτερες μας εκπομπές που έχουμε κάνει σε CD. Πέστε μου δύο νούμερα, κυρία Δραγώνα. Από το 1 μέχρι το 25. 17. 17. Η κυρία Βίκη Χατζηδάκη. Εσείς. Και. 2. 2. Ο κύριος Κώστας Σιδέρης. Ωραία. Εσείς παίρνετε από ένα βιβλίο του Χρήστου Γούδη, «Εραστές των άστρων», που είναι μια προσφορά των εκδόσεων Λιβάνη. Δώσε. Και επίσης από εκδόσεις Λιβάνη. Δώσε το Γούδη και τον κύριο Γούδη. Πέστε μου δύο νούμερα, κύριε Χαρακάκο, και εσείς. Λοιπόν, 3. 3. Και 18. Ο κύριος Αθανάσιος Λικιτσάκος, εσείς. Και 18, ο κύριος Νίκος Κουρεντίνης. Εσείς. Και δίνεστε από. Είναι οι προσκλήσεις μας. Έχουμε ένα βιβλίο, έχουμε και προσκλήσεις. Έχουμε. Οκ. Δώσε λοιπόν το ένα βιβλίο και έχουμε και προσκλήσεις για το πρόγραμμα της Θόλου, χορηγία Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, προβολές εικονικής πραγματικότητας, όπου πληροφορίες συνδυάζονται με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. Και για το βιβλίο που δώσαμε, να πούμε ότι είναι από τις εκδόσεις Τάλλος, το κύριο βιβλίο του κύριου Φουράκη. Και πέστε μου κι άλλες δύο, εσείς κυρία Μάγδα. Τσάγκου. Τσέγκου. Το λέτε από πλάνο. Ναι, από το ένα μέχρι. Μόνο τσέγκου με πείτε. Ναι, γιατί έχει βγει και από τη φυλακή. Ναι. Μόνο αυτό. Εσείς έξω. Δύο αριθμούς θα λέτε. Ναι. Αφού έχει πει το 18, ναι. Θα έλεγα το 11 και το 18. 11 και το 1. 11, Βασιλική Φιλιππόπουλου. Εσείς και. Ένα. Νίκος Κορέφ. Μπράβο. Εσείς κερδίζετε επίσης τις δύο προσκλήσεις αυτές που είναι για. Είναι ένα καταπληκτικό πρόγραμμα. Στην Ήλιο του Αθόλου, θα σα δώσω τι προσκλήσει, όπου γίνεται εκεί πέρα μια εικονική πραγματικότητα όλων αυτών που μπορεί να συμβαίνουν γύρω μα και να μην είναι, έχουν και κάποια εξήγηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μα και εσά και εσά και εσά. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Καλή νύχτα λοιπόν, μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Καλό σα βράδυ. Χαίρετε.